Καλό απόγευμα σε όλους. Και σήμερα μαζί, κυρίες και κύριοι, για να βάλουμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Θυμίζω ότι αυτή εδώ η εκπομπή, το C-News, είναι μια κοινή προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Του δύο από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάσσα από τη Δυτική και του Σέντερα από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ξεκινάμε παρά τις όποιες διαψεύσεις με τα σενάρια που φουντώνουν για πρόωρες εκλογές. Γιώργος Χονδρόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και από μένα. Πράγματι έτσι είναι, ενώ φαίνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κάθε ευκαιρία που βρίσκει λέει ένα τεράστιο όχι στις πρόεδρες εκλογές. Βλέπουμε γαλάζια στελέχη, γαλάζια μέλη της Νέας Δημοκρατίας να προχωρούν συνεχώς σε περιοδίες προκειμένου να προλάβουν, να μην κάποιον στόχο έχουν προφανώς για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τελευταία φορά που το ανέφερε αυτό ήταν από την Ραφίνα, σε περιοδία που έκανε στην Ανατολική Αττική, λέγοντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουμε σε πρόεδρες εκλογές και πρέπει να πορευτούμε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μέσω πολιτικής σταθερότητας. Στο ίδιο μήκος κύματος να πούμε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρόμοιες δηλώσεις ουσιαστικά επανέλαβε τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού ότι η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα εξαντλήσει την τετραετία. Από εκεί και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ εκ νέου επίθεση προκαλεί στο πρόσωπο της κυβέρνησης λέγοντας για τα γαλάζια στελέχη που όπου βρουν και όπου σταθούν προχωρούν ουσιαστικά σε καινούργιες περιοδίες με ένα προεκλογικό άρωμα μπορούμε να πούμε και το μόνο πλέον που περιμένουμε Θόδωρε είναι να δούμε αν τελικά θα πάμε ή όχι σε πρόεδρες εκλογές. Μάλιστα, για να δούμε το ρεπορτάζ. Τίτλος τέλος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, το προσεχές φθινόπωρο και μάλιστα με πιο εμφαντικό τρόπο από ποτέ, επιχείρησε να βάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα της εβδομάδας τόσο από το βήμα της Βουλής, όσο και μέσω των δηλώσεών του κατά τη διάρκεια περιοδίας του στην Ανατολική Αττική. Μιλώντας από τη Ραφίνα, ανέφερε πως το επόμενο διάστημα οφείλουμε να πορευτούμε μέσω πολιτικής σταθερότητας, απορρίπτοντας ξανά τα σενάρια πρόωρων εκλογών. Η δέσμευσή μου ισχύει στο ακέραιο. Είναι εθνικά επιβεβλημένο να πορευτούμε στο επόμενο κρίσιμο διάστημα σε συνθήκες πολιτικής σταθερότητας, την οποία μόνο η σταθερή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξασφαλίζει. Και δεν φοβόμαστε τίποτα. Όπως διαχειριστήκαμε μεγάλες δυσκολίες μέχρι σήμερα, έτσι θα διαχειριστούμε και τις δυσκολίες που έρχονται. Και στο τέλος της τετραετίας θα αναμετρηθούμε. Με αυτούς οι οποίοι φροντίζουν σε κάθε ευκαιρία να μας θυμίζουν πόσο κακό έκαναν στη χώρα. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι με αυτές τις πολιτικές αρχές ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή που άρχισε να γίνεται λόγος για πρόωρες εκλογές κατέστησε σαφές ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη συνταγματικά προβλεπόμενη θητεία της. Κατηγόρησε για παλαιοκομματισμό και γεροσκοπισμό τον ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε για έντονη τοξικότητα και διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να παίξει στο ταμπλό της έντασης, της πόλωσης και του διχασμού. Στη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας απέδειξε μέσω τεράστιων κρίσεων ότι η πηξίδα της πολιτικής του είναι η σταθερότητα, ώστε οι Έλληνες πολίτες αλλά και οι ξένοι επενδυτές να είναι σίγουροι και να μπορούν να σχεδιάζουν τη ζωή τους αλλά και τις δράσεις τους χωρίς απρόοπτα. Με αυτές τις πολιτικές αρχές, ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή που άρχισε να γίνεται λόγος για πρόωρες εκλογές, κατέστησε σαφές ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη συνταγματικά προβλεπόμενη θητεία της. Ταυτόχρονα, επειδή και ο Πρωθυπουργός αλλά και όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες γνωρίζουν άριστα τον παλαιοκομματισμό και τον καιροσκοπισμό του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε παράλληλα ότι το αρνητικό στοιχείο του επόμενου διαστήματος είναι ότι θα έχουμε έντονη τοξικότητα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ με ύβρις, με διαστρεβλώσεις και με ψέματα. Ταυτόχρονα όμως κατέστησε σαφές ο Πρωθυπουργός ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να παίξει στο ταμπλό της έντασης, της πόλωσης και του διχασμού. Με αφορμή τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού και του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο ΣΥΡΙΖΑ απαντά ουσιαστικά πως το κυβερνητικό στρατόπεδο επικρατεί μεγάλη ανασφάλεια λόγω της μη επανεκλογής δεκάδων βουλευτών ελαίου απλής αναλογικής και ήδη κινούνται προεκλογικά. Γαλάζια στελέχη επισημαίνουν ότι κινούνται σε αχαρτογράφικτα ύδατα σε σχέση με την εκλογική ημερομηνία. Λόγω δε των κυβερνητικών παλινοδιών στο πεδίο των εκλογών, επισημαίνουν ότι παραμένουν σε εγρήγορση. Ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, μήπως και πείσει τους βουλευτές και τους υπουργούς του, αφού ούτε αυτοί δεν τον πιστεύουν. Τη μία μέρα ανακοινώνει υποψηφίους και την άλλη μέρα κόπτεται για την πολιτική σταθερότητα. Αμφιταλαντεύεται γιατί ξέρει ότι όποτε και αν γίνουν εκλογές θα τελειώσει και ο εφιάλτης με το όνομά του. Δεν πέρασε δε απαρατήρητη η δήλωσή του ότι η κυβέρνηση κρατά εφεδρείες για να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην ενεργειακή κρίση. Γνωρίζει καλά πως η μόνη σταθερότητα που εξασφαλίζει είναι αυτή της πορείας των πολιτών στην ακραία φτωχοποίηση. Όσο για την κοροϊδία με τις εφεδρείες, οι μόνες που κρατά ο κ. Μητσοτάκης είναι οι εφεδρείες για την συνέχιση της στήριξης της εσχροκέρδειας στο ρεύμα και τα καύσιμα.
Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι επισκέψεις κυβερνητικών εκπροσώπων και μελών του Υπουργικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια. Στη Δυτική Μακεδονία βρέθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης. Επίσης, ανακοινώσαμε ότι με την έγκριση του προγράμματος 16 Ιουνίου, μερικές μέρες πριν, άμεσα στείλαμε και κοινοποιήσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αύξηση του ποσοστού για την περιοχή και αναμένουμε την τυπική τους έγκριση, έτσι ώστε να εκκινήσει ο αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος έχει για την περιοχή, και για τη Φλόρινα και για τη Γοζάνη, ιδιαίτερα τα πιο αυξημένα ποσοστά, τα οποία μπορεί να λάβουν επιχειρήσεις στην πατρίδα μας. Τον κύριο Παπαθανάση υποδέχθηκαν με κινητοποίηση διαμαρτυρίας επιχειρηματίες του κλάδου της εστίασης. Ο Σύλλογος Καστοριάς αποφάσισε να μην παραβρεθεί στη συνάντηση και να διαμαρτυρηθεί για τα πολλαπλά προβλήματα του κλάδου. Όχι! Άλλη κοροϊδία! Ο κλάδος μας στηρίζει την οικονομία! Όχι! Άλλη κοροϊδία! Ο κλάδος μας στηρίζει την οικονομία! Τώρα πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται με την υπόθεση της Uber. Γιώργος Χονδρόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο. Περίεργα τα πράγματα με την υπόθεση, με τη λίστα Uber, όπως την λένε και τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς οι αναταράξεις που έχουν προκληθεί το τελευταίο διάστημα πανευρωπαϊκά, παγκοσμίως τα λέγαμε βασικά, γιατί μπλέκεται και από ό,τι φαίνεται υπήρχε και κάποιες αναφορές στον πρόεδρο Biden σε κάποιους διαλόγους που είχε με τους επικεφαλείς τότε της Uber, έρχονται από ό,τι φαίνεται και στο εγχώριο δικό μας πολιτικό σκηνικό, με τον ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά να εξαπολύει επίθεση στην Νέα Δημοκρατία για την υπόθεση αυτή, όταν το 2015 περίπου είχε έρθει προς εξέταση στην Ελλάδα. Το σπαθί αυτή τη φορά κρατάει ο Χρήστος Σπύρτζης, ο τότε Υπουργός Μεταφορών και νυν και σημερινός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ουσιαστικά καλεί την Νέα Δημοκρατία να απολογηθεί για την στάση που διατήρησε τότε και ήταν ουσιαστικά, τα πούμε, δεκτική στο να έρθει το Uber στην Ελλάδα και να παραμείνει και ουσιαστικά να αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Πιέζε και ασκούσε και δερμήτατη κριτική. Έτσι, γιατί δυσκόλευε αυτή την εξέλιξη η τότε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι ακριβώς, έτσι ώστε να μπορούν να επεκταθεί και το Uber και στην Ελλάδα. Ουσιαστικά καταθέτει μια σειρά ερωτήσεων στην σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να απαντήσει για ποιο λόγο είχαν αυτή την στάση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όλα τα νεοφιλελεύθερα πολιτικά στελέχη ανά τον κόσμο είχαν ταχθεί στο πλευρό της Uber. Να πούμε κιόλας στο ίδιο μήκος κύματος και ο τομεάρχης μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παπάς, κατέθεσε κάποιες ερωτήσεις, επιρρύπτοντας ουσιαστικά τις κατηγορίες στον κύριο Μητσοτάκη, στην κυρία Μπακογιάννη, στον κύριο Χατζηδάκη και στον κύριο Κυρανάκη για όλες τις δηλώσεις που είχαν προβεί στο παρελθόν σχετικά με την Uber. Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι και το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής ζητά να ερευνηθεί η συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς να σημειωθεί ότι έχουμε διάφορες αγωγές κατά της εταιρείας για διαφυγόντα κέρδη στον κλάδο, ήδη και σε άλλες χώρες όπως το Βέλγιο, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία. Οπότε οι οδηγοί ταξί ζητούν και αυτοί με τη σειρά τους από την κυβέρνηση να μάθουν τι πραγματικά έγινε τότε, για να δουν αν και οι ίδιοι θα προχωρήσουν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Σφοδρές αναταράξεις και στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό προκαλεί το τεράστιο σκάνδαλο της Uber που προκλήθηκε από την αποκάλυψη μεγάλου όγκου εμπιστευτικών εγγράφων, τα οποία καταδεικνύουν ότι η εταιρεία καταστρατήγησε νόμους και άσκησε πιέσεις σε κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια της επιθετικής παγκόσμιας επέκτασης των υπηρεσιών της. Αξίζει να σημειωθεί πως η υπόθεση αφορά το δίκτυο που αναπτύχθηκε από το 2014 ανάμεσα στην εταιρεία και την πλατφόρμα της για γεωταχή ταξί και πολιτικά στελέχη του φιλελεύθερου χώρου ανά τον κόσμο. Μια υπόθεση που ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει πως ταιριάζει γάντι με την πολιτική συμπεριφορά των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας την περίοδο 2015-2018, έως ότου δηλαδή η Uber αποφάσισε να εγκαταλείψει τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα, εκτιμώντας ότι η λειτουργία της δεν διευκολύνεται από το νομοθετικό πλαίσιο που διαμόρφωσε τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τα έγγραφα αποκαλύπτουν μια περίοδο που διαρκεί έως το 2017. Στην Ελλάδα, ένα χρόνο αργότερα, το 2018, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο τότε Υπουργός Μεταφορών, Χρήστος Πρίτζης,
έφερε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση στις πλατφόρμες διαμεσολάβησης όπως η Uber, με το οποίο είχε αντιταχθεί τότε στεναρά η Νέα Δημοκρατία από την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε ανάρτησή του, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Πίρτζης σημειώνει ότι παρά τις διεθνείς αποκαλύψεις για την εταιρεία Uber που συγκλονίζουν Ευρώπη και Αμερική στη χώρα μας, η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της αλλά και πολλά συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουν αναλάβει εργολαβικά την υπεράσπισή της, αλλά και την σπήλωση και κατασυκοφάντηση του ΣΥΡΙΖΑ έχουν πιει το αμίλητο νερό. Πώς να μιλήσουν άλλωστε, όταν ως αξιωματική αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία, κορυφαία στελέχη της και στρατευμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στήριξαν δημόσια την εταιρεία Uber και άλλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, λειτουργώντας με τον τρόπο ακριβώς που αποκαλύπτεται από διεθνή μέσα. Ο τότε Υπουργός Μεταφορών και σημερινός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει μια σειρά συγκεκριμένων ερωτημάτων προς την κυβέρνηση. Ποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είχαν συναντηθεί με την Uber και γιατί την υποστήριξαν με τόσο πάθος? Ποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είχαν συναντηθεί με άλλες εταιρείες διαμεσολάβησης, ιδιαίτερα μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την Uber, και γιατί τις υποστήριζατε με τόσο πάθος? Γιατί 3 χρόνια ακυρώσατε στην πράξη το νόμο 4530/18 για τις εταιρείες διαμεσολάβησης? Ένας από τους βασικότερους λόγους που ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική αφορά την υποστήριξη που είχε προβάλει τότε ο σημερινός Πρωθυπουργός αλλά και κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης. Να θυμίσουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ασκήσει σφοδρή κριτική στην τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας: «Ο κύριος Τσίπρας, που παριστάνει ότι στηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, θα πρέπει, αν έχει ίχνος αξιοπιστίας, να σταματήσει κάθε σχέδιο που ακυρώνει στην πράξη αυτή την καινοτόμο πλατφόρμα». Η Νέα Δημοκρατία στηρίζει το δικαίωμα των πολιτών να επιλέγουν και να αξιολογούν τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες. Οτιδήποτε άλλο σημαίνει επιστροφή στο παρελθόν. Για το διεθνές σκάνδαλο τοποθετήθηκε και ο τομεάρχης μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, επισημένοντας σε δήλωσή του ότι το 2018, όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ νομοθετούσε ρυθμίσεις που τερμάτιζαν το καθεστώς αδιαφάνειας και φοροδιαφυγής στον χώρο των μεταφορών μέσω πλατφόρμων τύπου Uber, υπήρξαν πιέσεις απέναντι στην κυβέρνηση και ειδικά στον Χρήστο Σπίρτζη, ενώ υπήρξε και μια πολιτική στήριξη από τη Νέα Δημοκρατία προς την εταιρεία, από τον κύριο Μητσοτάκη, την κυρία Μπακογιάννη, τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Κυρανάκη. Την ίδια ώρα και το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττική ζητά την άμεση διενέργεια έρευνας από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για τα χρόνια της παρουσίας της Uber στην Ελλάδα. Επίσης ζητά την τοποθέτηση της κυβέρνησης για το θέμα, όπως και το συνόλου των κοινοβουλευτικών κομμάτων, και επισημαίνει την πρόθεσή του να κινηθεί ακόμα και νομικά, προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα των επαγγελματιών ταξί. Να σημειωθεί ότι οι αγωγές κατά της εταιρείας για διαφυγόντα κέρδη στον κλάδο έχουν ασκηθεί ήδη σε άλλες χώρες όπως το Βέλγιο, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία. Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, να καλησπέρισουμε τον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο, ο οποίος είναι διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα, κύριε Θεοχαρόπουλο, σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτό που συζητιέται εντόνως, διαψεύδεται, ξανατροφοδοτείται, προώρες εκλογές. Τι εκτιμάτε? Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης έχει φανεί εντελώς αναξιόπιστος. Εντελώς αναξιόπιστος, γιατί έχει αλλάξει 2-3 φορές δημοσίως την θέση του και την άποψή του. Συνεπώς, κανείς δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί σε αυτά τα οποία λέει σε σχέση με τις προώρες εκλογές. Στην πραγματικότητα, οι ίδιοι βουλευτές του και οι υπουργοί του ανακοίνωναν, εγώ έχω ακούσει 2 βουλευτές το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ημερομηνίες της Νέας Δημοκρατίας, ημερομηνίες μέσα στο Σεπτέμβριο για εκλογές. Ο ίδιος ανακοινώνει κάθε 2 μέρες υποψήφιους για τις βουλευτικές εκλογές. Είχαν αφήσει να διαρρεύσει το σενάριο του Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια βγήκε και είπε για το τέλος της τετραετίας. Ποιος τον εμπιστεύεται, ποιος τον πιστεύει? Ανά ένα μήνα αλλάζει άποψη. Η ουσία ποια είναι? Ότι η χώρα χρειάζεται να πάει σε εκλογές. Εμείς τις έχουμε ζητήσει από το Δεκέμβριο. Γιατί κάθε μέρα που περνάει, με αυτή την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, οι επιπτώσεις της ακρίβειας, κυρίως στην καθημερινότητα, γίνονται όλο ένα και πιο έντονες και πιο δυσάρεστες για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Συνεπώς, χρειάζονται άμεσα να υπάρχει, να εκφραστεί η βούληση του ελληνικού λαού με κάλπες. Εάν κάποιος παρακολουθήσει την κινητικότητα των κομμάτων, ιδιαίτερα του κυβερνητικού κόμματος, αλλά και της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, θα πει ότι πάμε σε εκλογές. Διότι και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν σταματήσει τις περιοδίες. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστό, είναι και με κατεύθυνση του Προέδρου, ο οποίος και ο ίδιος περιοδεύει. Έχω την αίσθηση ότι αν τελικώς οι εκλογές γίνουν στο τέλος της τετραετίας, έχουμε όλο το πολιτικό προσωπικό να τρέχει τον μαραθώνιο κατοστάρι. Θα το αντέξουν τα κόμματα αυτό το πράγμα? Το θέμα δεν είναι αν θα το αντέξουν τα κόμματα, το θέμα είναι αν θα το αντέξει η χώρα. Και εδώ υπάρχει μια διαφορά. Είναι άλλο τι κάνουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και άλλο τι κάνουν οι υπουργοί της κυβέρνησης της χώρας. Οι υπουργοί της κυβέρνησης έχουν σηκώσει τα μολύβια. Έχουν σηκώσει, δεν
δουλεύουν στα Υπουργεία τους. Και αυτό έχει συμβεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Αυτό έχει επιπτώσει στη χώρα. Και δεύτερον, δεν θα αντέξει η χώρα και η κοινωνία να μην λαμβάνονται μέτρα, προοδευτικές λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας, για την ενέργεια, τη βενζίνη, τα τρόφιμα και ούτω καθεξής. Δεν θα αντέξει η κοινωνία να κάνει τα χατήρια η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε 5-6 ισχυρούς της χώρας, γιατί έχει δεσμεύσει και εξαρτήσει από αυτούς και να μην κοιτάει το όφελος του ελληνικού λαού. Αυτά χρειάζονται, μια άλλη πολιτική χρειάζεται άμεσα, γιατί όσο περνάει ο καιρός θεωρώ ότι οι επιπτώσεις θα είναι ακόμα χειρότερες. Ναι, για να κλείσουμε λιγάκι με τα διαδικαστικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την προετοιμασία του, σαν να έχουμε εκλογές άμεσα. Πού βρίσκεστε τώρα, ποιος είναι ο προγραμματισμός, γίνεται επεξεργασία κατάσταση των υποψηφιωτήτων για τους βουλευτές, τι να αναμένουν το επόμενο διάστημα τα μέλη και οι φίλοι του κόμματός σας, ποιος είναι ο προγραμματισμός σας? Πρώτον, θέλω να σας πω ότι σε σχέση με το πρόγραμμα, το πρώτο ζήτημα που αφορά και την κοινωνία, τις προγραμματικές επεξεργασίες, η προετοιμασία που έχουμε κάνει είναι πάρα πολύ καλή. Σπανίως υπάρχει κόμμα της αντιπολίτευσης που να έχει κάνει τέτοια επεξεργασία σε όλους τους τομείς πολιτικής και μέσω της προγραμματικής συνδιάσκεψης που κάναμε και στο συνέδριό μας και με τα προγραμματικά μας κείμενα. Το οποίο πρόγραμμα, αν μου επιτρέπετε, θα το ξεδιπλώσετε σταδιακά ή θα το ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας στην έκθεση της Θεσσαλονίκης? Το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, ακριβώς αμέσως, το προεκλογικό κυβερνητικό μας πρόγραμμα, ακριβώς το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα παρουσιαστούν ουσιαστικά οι προτεραιότητες, διότι τα περισσότερα έχουν υποθεί, αλλά οι προτεραιότητες, διότι ξέρετε, η πολιτική είναι και προτεραιότητες, δεν είναι μόνο ένα γενικό πρόγραμμα, τι θέλουμε να κάνουμε σε σχέση με τα ζητήματα της ανάπτυξης, με την ενέργεια, με τη ΔΕΗ, με τις τράπεζες, λέω μεγάλα ζητήματα που αφορούν σήμερα την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Το δεύτερο το οποίο προετοιμαζόμαστε και θα είμαστε και σε αυτό απολύτως έτοιμοι είναι τα θέματα των υποψηφίων, όπως αναφερθήκατε, ήδη κατατίθενται προτάσεις και υποψηφιότητες, έτσι ώστε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να έχουν ανακοινωθεί και αυτά σε σχέση με τους υποψήφιους βουλευτές. Να είστε σίγουροι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από Δευτική Συμμαχία όχι μόνο θα είναι απολύτως έτοιμος σε αυτές τις εκλογές. Κατανοούμε τον πανικό της Νέας Δημοκρατίας με το να αλλάζει τις ημέρες των εκλογών και να μην ξέρει τι να κάνει, μια να θέλει να πάει τον επόμενο μήνα και μια να θέλει να πάει στο τέλος τετραετίας, να προσπαθεί να παραπλανεί και ούτω καθεξής, αλλά δεν θα αποφύγει. Δεν θα αποφύγει την εντολή του ελληνικού λαού και ξέρετε, εκεί δεν ψηφίζουν τα γκάλοπ, δεν ψηφίζουν οι δημοσκοπήσεις, θα ψηφίσει ο κόσμος. Και ο κόσμος θα αποφασίσει μεταξύ της πολιτικής που ασκείται αυτά τα τρία χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία και της προοδευτικής εναλλακτικής πρότασης την οποία καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ από Δευτική Συμμαχία. Άρα να θεωρήσω ότι θα υπάρξει ένας προγραμματισμός εκτάκτου ανάγκης για τη χώρα με όσα προϋπάρχουν από την κρίση, την πανδημία, την ενεργειακή κρίση, την οικονομική κρίση και ένας προγραμματισμός τετραετίας. Αυτό να αντιληφθούμε δηλαδή. Αυτό δουλεύει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα σας. Αυτά τα οποία θα γίνουν το πρώτο χρονικό διάστημα, το πρώτο τρίμηνο στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από Δευτική Συμμαχία. Και βεβαίως αυτά τα οποία θα ολοκληρωθούν στο βάθος τετραετίας. Υπάρχουν, ξέρετε, εμείς θα έχουμε ταυτόχρονα ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό και ρηξικέλευτο. Θα προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε και τα δύο. Ριζοσπαστικό και ρηξικέλευτο. Δηλαδή τομές στα κακώς κείμενα τα οποία υπάρχουν σήμερα στην ελληνική οικονομία και στους διάφορους τομείς πολιτικής. Τομές, πραγματικές τομές. Και δεύτερο, ρεαλιστικό με την έννοια ότι όλα είναι κοστολογημένα, όλα γνωρίζουμε τι και πώς, και γι' αυτό είπα ότι είναι θέμα προτεραιοτήτων, σε ποιους τομείς πολιτικής θα δώσουμε το βάρος. Ναι. Επειδή ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει για συνεργασία ευρύτερη των προοδευτικών δυνάμεων, που αυτό λέει είναι και το ζητούμενο, γι' αυτό ψηφίστηκε και η απλή αναλογική. Στον προγραμματικό σας λόγο, θα υπάρξουν εκεί ένα τα περιθώρια για προγραμματικές συγκλήσεις αργότερα? Και εννοώ δηλαδή τα κόμματα της κεντροαριστεράς, της αριστεράς. Θα υπάρχει εκείνος ο χώρος. Γίνονται από τώρα κάποιες συζητήσεις σε επίπεδο στελεχών? Κοιτάξτε, δημοσίως δεν γίνεται τίποτα κάτω από το τραπέζι. Τίποτα εκρυπτό. Εμείς έχουμε δημοσίως καταθέσει στο συνέδριό μας και ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας τα 5-1 σημεία. Τα οποία έχουμε πει και τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν σε αυτά. Εμείς πιστεύουμε στην απλή αναλογική, ψηφίσαμε την απλή αναλογική και θεωρούμε ότι με θεσμικές τομές μπορείς να καθιερώσεις και την απαραίτητη συνεργασία
των προοδευτικών δυνάμεων. Δηλαδή, χρειάζεται και κουλτούρα, αλλά χρειάζονται και θεσμικές τομές για όλα αυτά. Ναι. Την απλή αναλογική βεβαίως δεν τη θέλει η Νέα Δημοκρατία. Ψήφισε έναν άλλον εκλογικό νόμο που θα ισχύσει στις μεθεπόμενες εκλογές. Όμως οι επόμενες εκλογές είναι με απλή αναλογική. Και εμείς αυτό που λέμε είναι ψηφίστε το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές, έτσι ώστε την επόμενη μέρα μετά την εκλογική αναμέτρηση να καλέσει τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις για μια συνεργασία για να φύγει ο Μητσοτάκης και να έχουμε κυβέρνηση. Προοδευτική κυβέρνηση για την επόμενη μέρα. Συνεπώς, ξέρετε, το δίλημα την επόμενη μέρα θα είναι καθαρό, θα είναι ξεκάθαρο. Ναι. Και όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα τοποθετηθούν. Από αυτό το δίλημα εμείς δεν έχουμε να χάσουμε. Εμείς, εφόσον είμαστε πρώτοι, εμείς θα ανοίξουμε όλο αυτό το ζήτημα σε σχέση με τις υπόλοιπες δυνάμεις. Άλλες δυνάμεις, αν δεν ανταποκριθούν την επόμενη μέρα, έχουν να χάσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Η άποψή σας έχει βαρύτητα, διότι η λογική της σύγκλησης έχει να κάνει με εσάς, διότι εκπροσωπείτε έναν χώρο της αριστεράς, ένα κόμμα, τη Δημάρ, θυμίζω, έτσι για να μην το ξεχνάμε. Και θα ήθελα να ρωτήσω, σε αυτή τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη σύγκληση, αν υπήρξαν προβλήματα, αν υπήρξαν όλες εκείνες οι δυνατότητες να έχετε κι εσείς τις θέσεις σας, τις καθαρές θέσεις σας και με το ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, να βρείτε έναν τρόπο σύγκλησης, κάτι το οποίο δημιουργηθεί τις προϋποθέσεις, να το δούμε και στο μέλλον και με τα άλλα κόμματα της αριστεράς. Κοιτάξτε, οι συνεργασίες. Πάντοτε χρειάζονται συγκλήσεις, χρειάζονται στα μεγάλα ζητήματα να συμφωνείς και να προσπαθείς να βρεις λύσεις για τα άλλα θέματα. Όμως εδώ υπάρχει μια συμφωνία στο μεγάλο. Ποιο είναι το μεγάλο? Γι' αυτό όνομα, και το όνομα του κόμματός μας, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μια μεγάλη αριστερή προοδευτική συμμαχία προς όφελος της κοινωνίας. Μια μεγάλη δύναμη του χώρου της ανανεωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς, του χώρου της αριστερής σοδημοκρατίας που εκτείνεται από τη ριζοσπαστική και την ανανεωτική αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Αυτός ο μεγάλος χώρος ο οποίος θα εκφράσει την ευρύτερη προοδευτική παράταξη στη χώρα μας. Αυτά όχι μόνο σε αυτά υπήρξαν συμφωνία, αλλά αποτυπώθηκαν στο συνόδριό μας. Και συνεπώς σε αυτά χωρούν όλο και περισσότερες δυνάμεις. Από εκεί και μετά. Εμείς λέμε ότι βεβαίως υπάρχουν και άλλες δυνάμεις του ευρύτερου προοδευτικού χώρου που δεν θα εκφράζονται μέσω από αυτή τη συμμαχία, μέσω από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σε αυτές, μέσω του συστήματος απλής αναλογικής, θα δοθεί η ευκαιρία την επόμενη μέρα των εκλογών να υπάρχει μια προοδευτική ευρύτερη κυβέρνηση. Άρα, δεν υπάρχει καμία, ξέρετε, δικαιολογία στο να αφήσουμε την επόμενη μέρα τη χώρα στα χέρια της δεξιάς, της πιο σκληρής δεξιάς, της πιο ακραίας δεξιάς που είδε ο τόπος τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό λέω ότι το δίλημα θα είναι καθαρό την επόμενη μέρα των εκλογών. Και εμείς σε αυτό το δίλημα έχουμε πάρει θέση και θεωρούμε ότι την κρίσιμη στιγμή, όταν αποτυπωθούν οι εκλογικοί σχετισμοί, γιατί καταλαβαίνω ότι όλες οι δυνάμεις θέλουν να αποτυπώσουν στις εκλογές και τη μεγαλύτερη δυνατή τους κομματική επιρροή. Αλλά την επόμενη μέρα θα τοποθετηθούν όλοι με άλλα πλέον δεδομένα. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος, εκπροσωπώντας τη Δημάρ, είναι ικανοποιημένος το ότι υπάρχει συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έως και ενσωμάτωση πλέον σε αυτό τον ευρύτερο χώρο? Μα ακριβώς αυτό σας είπα και προηγουμένως, ότι στο συνέδριο, στο πρόσφατο συνέδριο, αυτό αποτυπώθηκε και με τα κείμενα και με τις θέσεις. Ωραία. Οι οποίες είναι οι θέσεις της σύγχρονης αριστεράς. Αυτό θέλω να τονίσω. Ωραία. Είναι οι θέσεις μιας σύγχρονης αριστεράς που προχωρά ταυτοχρόνως, όπως σας είπα, και σε σχέση με το πρόγραμμα και με το ριζοσπαστισμό και με το ρεαλισμό. Και προσπαθεί αυτά να τα συγκεράσει προς όφελος της κοινωνίας, που έχει και την εμπειρία, αν θέλετε, των προηγούμενων χρόνων και θέλει να συνθέσει, θέλει να ενώσει όλο και περισσότερες δυνάμεις την επόμενη μέρα για να υπάρχει ένας ευρύτερος προοδευτικός χώρος. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι αυτό που είπε και ο Αλέξης Τσίπρας για έναν ριζοσπαστικό ρεαλισμό. Για να βάλω στην κουβέντα τους συναδέλφους από τη Βόρεια Ελλάδα, τους συνεργαζόμενους τηλεοπτικούς σταθμούς για αυτήν εδώ την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Κεντρική Μακεδονία και τη Δήμητρα τη Μακρή. Δήμητρα. Διάγουμε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, ενεργειακής κρίσης, η οποία δεν έχει δείξει ακόμα τα δόντια της, υπό την έννοια ότι αν δεν σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, το χειμώνας προμηνύεται δύσκολος και για την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα. Η κυβέρνηση έχει απαντήσει με κάποια μέτρα. Εκτιμάται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει καταφέρει να καρφωθεί τη δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στους χειρισμούς της κυβέρνησης. Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε τη λογική του όριμου φρούτου. Δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να πέσει ως όριμο φρούτο. Θεωρούμε ότι με τις δικές μας πολιτικές θα πείσουμε τον κόσμο. Συνεπώς το ερώτημά σας είναι πραγματικά κρίσιμο.
Και βεβαίως ο κόσμος αυτή τη στιγμή που βρίσκεται είναι απολύτως δυσαρεστημένος από τις πολιτικές της κυβέρνησης στα ενεργειακά. Και μπορώ να πω και δύο πραγματάκια, γιατί θέσατε το θέμα το ενεργειακό. Εμείς ξεδιπλώνουμε τις προτάσεις μας. Ο κόσμος στις εκλογές θα έχει να αποφασίσει μεταξύ των δύο εναλλακτικών σχεδίων. Και θεωρώ ότι την κρίσιμη ώρα που θα προκυρηθούν οι εκλογές, που θα έχει να αντιμετωπίσει, που θα έχει να δείξει ξεκάθαρα τα ζητήματα, θα εμπιστευτεί το δικό μας πρόγραμμα. Που ποιο είναι, για παράδειγμα, στα ενεργειακά? Πού οφείλεται αυτή τη στιγμή στα ενεργειακά αυτή η κατάσταση? Πρώτα απ' όλα, να ξεκαθαρίσουμε το πού οφείλεται, για να μπορέσουμε να λύσουμε το ζήτημα. Πρώτον, στις επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αποφάσισε να εκχωρήσει ουσιαστικά το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ. Το ΔΕΛΤΑ έφυγε. Προσπάθησε από την πρώτη μέρα να αυξήσει τα τιμολόγια της ΔΕΗ προς όφελος κάποιας συμμετοχής μόνο, δηλαδή όχι προς όφελος των καταναλωτών. Προχώρησε στη βίαιη απολιγνητοποίηση, και αυτό αφορά και την περιοχή σας. Τη βίαιη απολιγνητοποίηση, αντί να προχωρήσει σε μια σταδιακή απολιγνητοποίηση προς όφελος των ΑΠΕ και όχι σε μια βίαιη απολιγνητοποίηση προς όφελος πάλι ενός μεταβαλλόμενου ορυκτού καυσίμου, του φυσικού αερίου, προς όφελος και πάλι των λίγων και των ισχυρών. Και στη συνέχεια, όταν είδαμε και τις επιπτώσεις αυτής της ενεργειακής κρίσης, αρνείται να φορολογήσει την εσχροκέρδεια, αρνείται να πάρει χρήματα. Το ανακοινώνει, δεν το ανακοίνωνε, έλεγε ότι δεν υπάρχουν υπερκέρδη, μετά τα βρήκε τα υπερκέρδη. Εν πάση περιπτώσει, τα υποτιμολογεί για να μην τους φορολογήσει πολύ. Από εκεί που είναι 1,5 εκατομμύρια ευρώ, λέει 900 και βγάζει και τις έμεσες εκπτώσεις, πάει 400 σε λίγο. Στο τέλος θα μας βάλουν να πληρώσουμε. Τις προηγούμενες ημέρες αφαίρεσαν και τα 300, ουσιαστικά πρόσθεσαν και τα 300 εκατομμύρια προς τη ΔΕΗ, δηλαδή προς τους καταναλωτές που αφορούσε μια παλιά υπόθεση της ΔΕΗ με τα νησιά. Δηλαδή, εδώ πρόκειται για μια λογική η οποία. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, αυτό θέλω να εξηγήσω. Γιατί δεν θέλει να τα βάλει με τους ισχυρούς της χώρας. Αυτό το οποίο εμείς είμαστε δεσμευόμαστε, εκεί προέρχεται, εκεί είναι το πρόβλημα. Και στην ενέργεια, αυτό είναι ένα πολύ βασικό ζήτημα στο οποίο και οφείλεται η ρήτρα αναπροσαρμογής. Θυμίζω ότι τη ρήτρα αναπροσαρμογής την εφάρμοσε με αυτόν τον τρόπο αυτή η κυβέρνηση. Η ρήτρα αναπροσαρμογής ήταν μια πολιτική αυτή τη κυβέρνηση και μάλιστα είναι σε αντιπαράθεση για όλα αυτά και με τον πρόεδρο της ΡΑΕ, που ήρθε στη Βουλή και είπε ότι με αυτά που κάνετε δεν θα υπάρχει μείωση πραγματική των τιμολόγια. Άρα, όλα αυτά δεσμευόμαστε. Ότι θα φορολογήσουμε τα υπερκέρδη την επόμενη μέρα, ότι θα βάλουμε τέλος στην εσχροκέρδεια, ότι θα τελειώσουμε με όλα αυτά τα ζητήματα και θα προστατεύσουμε και θα έχουμε σαν στόχο, όχι κυρίως, βεβαίως να πάει καλά η μετοχή, αλλά δεν θα έχουμε αυτό τον πρώτο στόχο. Ο πρώτος στόχο θα έχουμε να επιβιώσουν οι καταναλωτές και τα τιμολόγια να μπορέσουν να αντέξουν. Τα ίδια έχει κάνει και με άλλους παρόχους, δεν χρειάζεται να πω. Άρα στην ενέργεια, αυτές οι δύο πολιτικές θα παρουσιαστούν και σε αυτές έχει να κρίνει. Καθώς πηγαίνουμε προς εκλογές, είμαι πολύ αισιόδοξος ότι σε αυτά θα πείσουμε, γιατί θα τα βιώνει καθημερινά ο πολίτης και θα ακούει την εναλλακτική μας πρόταση. Πάω στον Νίκο Τοσπιτζέρη στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Νίκο. Κύριε Θεοχαρόπουλε, ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός κινήθηκε θεσμικά και παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία ζητούσε εκλογές από το 2016 μέχρι και το 2019. Επαναλάμβανε μονότονα ότι οι εκλογές γίνονται στο τέλος της τετραετίας και έτσι συνέβη. Επιχειρήματα σαν αυτά που τώρα αναφέρατε ότι έχουν ρίξει οι υπουργοί τα μολύβια, τα έχουμε ακούσει ούκο λίγες φορές σε πάρα πολλές προεκλογικές περιόδους. Γιατί δεν κινείστε ως αντιπολίτευση τόσο θεσμικά όσο κινηθήκατε ως κυβέρνηση και ζητάτε εκλογές πριν την ώρα του? Κοιτάξτε, κύριε Σουτσέρη, κινούμαστε απολύτως θεσμικά. Εμείς, πρώτα απ' όλα, δεν ζητήσαμε εκλογές από την πρώτη στιγμή. Να τα βάλω τα πράγματα ακριβώς. Δηλαδή, είπατε σωστά ότι η Νέα Δημοκρατία ζητούσε εκλογές από το 2016. Από τη μέρα που εκλέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για την ακρίβεια, στην αρχησία τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς δεν ζητήσαμε εκλογές στο πρώτο, δεν ζητήσαμε εκλογές στο δεύτερο, ζητήσαμε εκλογές στο τρίτο έτος της διακυβέρνησης. Το Δεκέμβριο, να θυμάστε, στη συζήτηση του προϋπολογισμού, η πιο θεσμική μας κίνηση, μέσα στη διαδικασία συζήτηση του προϋπολογισμού που κρίνεται το επόμενο έτος, λέγοντας ότι πάμε άμεσα σε εκλογές, γιατί αυτά που έρχονται δεν θα είναι πολύ δύσκολα. Κάθε μέρα που περνάει θα βιώνει ο πολίτης την καθημερινότητά του μια κατάσταση που δεν θα μπορεί εύκολα να αντιστραφεί. Και επιβεβαιωθήκαμε, κύριε Σπιστέλη, το Δεκέμβριο τα λέγαμε, πραγματικά από τον Γενάρη συνέβη αυτό το οποίο λέγαμε την ημέρα που ζητήσαμε
εκλογές με το θεσμικό τρόπο που ζητήσαμε. Για τα ενεργειακά, επιτρέψτε μου κύριε Θεοχαρόπουλε, από τον Ιούνιο του 2021 καταθετόταν οι ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για το πάντα θέματα της ενέργειας. Έτσι. Θεσμικά... Από τον Ιούνιο. Από τον Ιούνιο για τα θέματα της ενέργειας. Από το και πιο νωρίς για πολλά. Συγγνώμη, τα πρώτα τρία χρόνια κάναμε αντιπολίτευση για όλα τα ζητήματα. Και για την ενέργεια και για τα τρόφιμα και για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Εγώ λέω πότε έφτασε ο κόμπος στο χτένι θεσμικά. Ναι. Δηλαδή έφτασε τον Δεκέμβριο που είπαμε εδώ δεν πάει άλλο, χρειάζεται να γίνουν άμεσα εκλογές. Αν θέλετε όμως την άποψή μου, το καλοκαίρι δεν είμαστε εμείς οι οποίοι είχαμε μια αναπαραγωγή αυτής της είδησης για τις εκλογές όλη μέρα. Η κυβέρνηση την είχε την αναπαραγωγή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένα υπουργικό συμβούλιο, μπήκε μέσα και είπε ότι παρακαλώ, αν κάποιοι δεν μπορείτε να δουλέψετε και τρέχετε μόνο προεκλογικά, να σας βοηθήσω για να φύγετε από τη θέση σας. Δηλαδή, το πρόβλημα αυτό το αντιμετώπιζαν μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δύο, σας είπα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που τις προηγούμενες μέρες βγαίναν στην τηλεόραση και λέγανε θα γίνουν εκλογές 18-25 Σεπτεμβρίου. Συνεπώς, δεν τα έλεγαμε εμείς. Ο χαμός ο οποίος έγινε όλο το καλοκαίρι δεν προήλθε από την αντιπολίτευση. Προήλθε από την ίδια την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που σας θυμίζω ότι έλεγε πριν λίγες μέρες ότι ουσιαστικά μπορεί και να μην εξαντλήσει την τετραετία λόγω της τοξικότητας της αντιπολίτευσης. Πρωτοφανές. Έχω ακούσει να πάνε για εκλογές για εθνικά θέματα. Έχω ακούσει, αλλά τέτοιο δεν έχω ακούσει. Δηλαδή, μην κάνετε αντιπολίτευση γιατί θα πάμε σε εκλογές και σε ποιον τα λέει, σε μια αντιπολίτευση που έχει ζητήσει εκλογές. Άρα, εμείς κινούμαστε απολύτως θεσμικά. Είναι πρώτη φορά που μια κυβέρνηση ουσιαστικά καλλιεργεί ένα τέτοιο κλίμα καθημερινά εκλογολογίας και δεν προχωρά σε εκλογές. Γιατί όταν το καλλιεργείς αυτό το κλίμα, δημιουργείς και ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία. Άρα, πήγαινε σε εκλογές για να προχωρήσεις η διαδικασία. Αυτές οι παλιδρομήσεις δυσκολεύουν και τον φιλοκυβερνητικό τύπο, που μια γράφουν τη μία και μετά πάνε να τα μαζέψουν την άλλη. Έτσι. Και το ακριβώς αντίθετο, με την ίδια επιχείρηση. Από το ένα Σαββατοκύριακο στο άλλο είδαμε, προσέξτε. Επειδή όλοι είστε έγκριτοι δημοσιογράφοι, είδαμε το ένα Σαββατοκύριακο τους ίδιους δημοσιογράφους να λένε για ποιους λόγους θα πρέπει να πάει σε πρόορες εκλογές το Σεπτέμβριο και τους ίδιους δημοσιογράφους το άλλο Σαββατοκύριακο, στις Κυριακάτικες, να λένε για ποιους λόγους θα πρέπει να μην πάει. Εξαντλήσει τετραετία. Εντάξει, νομίζω καταλαβαίνουν οι πολίτες. Πάω στον Γιώργο τον Χονδρόπουλο και να κλείσουμε, να απελευθερώσουμε τον κύριο Θεοχαρόπουλο. Γιώργο. Κύριε Θεοχαρόπουλε, βλέπουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταρρύπτει το ενδεχόμενο εκλογών. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προχωράτε σε περιοδίες. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας προχωράνε σε περιοδίες. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Θεωρείτε ότι η πρώτη μάχη που θα δοθεί πριν αυτή των πραγματικών εκλογών, μήπως γίνεται μια μάχη μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να δούμε αν θα δημιουργηθεί ή όχι δημοσκοπικό ξέφωτο για να προχωρήσει στις πρόορες εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Λόγω ενός προβλήματος στον ήχο δεν σας άκουσα καλά. Νομίζω με ρωτήσατε ένα δημοσκοπικό ξέφωτο. Ο κύριος Χονδρόπουλος λέει μήπως αυτές οι περιοδίες, ιδιαίτερα από την πλευρά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από εσάς, είναι ένα crash test για να παίρνει ευρήματα δημοσκοπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να δει αν πάει σε πρόορες εκλογές ή τελικά εξαντλήσει την τετραετία. Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει καμία επαφή, τουλάχιστον σε μένα και σε ένα σημαντικό αριθμό πολιτών, ότι δεν έχει καμία επαφή με την ελληνική κοινωνία και κινείται μόνο δημοσκοπικά? Καμία αμφιβολία. Δεύτερο, υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όπως άλλαξε τρεις φορές άποψη το τελευταίο τρίμηνο στο συγκεκριμένο θέμα, μπορεί να αλλάξει και τέταρτη φορά το Σεπτέμβριο για το οποιοδήποτε λόγο και πιθανόν να αλλάξει γιατί βλέποντας στην πορεία από εδώ και στο εξής την πτώση που θα έχει και δημοσκοπικά εννοώ, όχι μόνο στην κοινωνία, πιθανόν ο πανικός να είναι πιο έντονος και να οδηγήσει και σε κινήσεις τέτοιες. Κοιτάξτε, εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η πολιτική η οποία εφαρμόζεται έχει επιπτώσεις στην καθημερινότητα, ξαναλέω. Ότι δεν μειώνει το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, στο ψωμί που κοστίζει μόνο 140 εκατομμύρια ευρώ και δεν το μειώνει, έχει επιπτώσεις στο φούρνο, έχει επιπτώσεις όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ. Το ότι δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη και στη θέρμανση και στο πετρέλαιο θέρμανσης που αφορά πάλι τις περιοχές σας και ο κόσμος θα έρθει από τον Οκτώβριο και δεν θα μπορεί να σταθεί και να ζεσταθεί ουσιαστικά, αυτό επηρεάζει την καθημερινότητα του πολίτη. Και ότι δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και στη βενζίνη, ενώ του το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το κάνουν οι μισές χώρες της Ευρώπης, εδώ πραγματικά είναι να σηκώνει κανείς τα χέρια ψηλά. Γιατί δεν το κάνει? Δεν το κάνει ακριβώς γιατί έχει συγκεκριμένα συμφέροντα να εξυπηρετήσει. Και γιατί δεν μπορεί να κοιτάξει την κοινωνία και να εξυπηρετήσει τα δικά της συμφέροντα. Έχει άλλες προτεραιότητες, με λίγα λόγια. Αυτό θα το πληρώσει όποτε και αν κάνει εκλογές. Και εμείς δεσμευόμαστε
ότι την επόμενη μέρα που θα εκλεγούμε θα μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Όπως μας το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το έχουν κάνει μισές χώρες. Και όπως υπάρχει το περιθώριο. Να θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει πάρει για πρώτη φορά, η χώρα πήρε 37 δις από την προηγούμενη κυβέρνηση και ουσιαστικά και έχει και το Ταμείο Ανάκαμψης. Και δεν έχει και σφιχτό δημοσιονομικό κορσέ. Και παρόλα αυτά συμβαίνουν αυτά τα οποία συμβαίνουν. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται μια στροφή, μια προοδευτική στροφή από μια κυβέρνηση που έχει μια συντηρητική πολιτική, μια νεοφιλελεύθερη πολιτική, σε μια κυβέρνηση που έχει προοδευτική πολιτική υπέρ της κοινωνίας. Και αυτό θα γίνει την επόμενη μέρα, να είστε σίγουροι, και αυτό το οποίο απομένει να δούμε είναι την ημέρα των εκλογών. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι σε κάθε περίπτωση, δεν πρόκειται να εθνιδιαστούμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε μπει στο τέταρτο έτος της διακυβέρνησής του. Συνεπώς, κάθε μέρα για μας, από εδώ και στο εξής, περιμένουμε την στροφή του, η οποία δεν θα αργήσει να ξαναρθεί από ό,τι φαίνεται. Κύριε Δεχορόπουλο, επιτρέψτε μου για τη μείωση του φόρου στα καύσιμα, γιατί μας καίνε όλους. Υπάρχει το περιθώριο και για έναν ακόμη λόγο, διότι αυτός ο προϋπολογισμός που τρέχει, προϋπολογίστηκαν τα έσοδα με τα καύσιμα να είναι στο 1,6 με 1,70 η τιμή του λίτρου της βενζίνης. Άρα λοιπόν, όταν είναι στα 2,40, έχει πολλαπλάσια έσοδα το κράτος, θα μπορούσε δηλαδή να επιστρέψει χρήματα, να κρατήσει τις τιμές χαμηλές και να μειώσει το φόρο, γιατί ακριβώς υπάρχει το δημοσιονομικό αυτό περιθώριο και δεν το γίνεται. Και αυτό είναι ένα θέμα, το οποίο πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ να το στυλιτεύσει και να το δείτε, έτσι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, για παράδειγμα στη βενζίνη. Τα 70 λεπτά που το καταλαβαίνει ο καταναλωτής είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και είναι σταθερό. Και από εκεί και μετά τα 0,35 που ήταν περίπου ΦΠΑ έχουν φτάσει περίπου στο 0,60 τώρα λόγω της αύξησης. Ακριβώς. Άρα 0,60 και 0,70-1,30. Αυτό εδώ πέρα, το 1,30 λέμε ακριβώς να μειωθεί και να πέσει περίπου στο μισό. Ενώ ο προϋπολογισμός τρέχει με βενζίνη να ήταν 1,60 τα έσοδα. Και ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα και άλλες χώρες το προκρίνουν. Η Γερμανία στο 1,70 την πήγε τη βενζίνη. Μείωσε και άλλο τους φόρους. Η κυβέρνησή μας τι λέει, ακούστε τι λέει. Δεν το κάνω γιατί θα ευνοηθούν οι καγένοι, θα ευνοηθούν οι πλούσιοι. Είναι πρώτη φορά που ακούω ότι οι έμεσοι φόροι, όποιος ξέρει απλά οικονομικά, ενώ όχι στο πρώτο έτος πανεπιστημίου, στο λύκειο, ξέρει ότι οι έμεσοι φόροι σε ποιον δημιουργούν πρόβλημα, στους φτωχούς. Άρα η μείωσή τους ουσιαστικά, οι έμεσοι φόροι είναι ζήτημα που επιβαρύνει τους φτωχούς. Αντί λοιπόν να προχωρήσει στη μείωση όλων αυτών της φορολογίας, τώρα που υπάρχει το περιθώριο, ναι, τι έχει προτεραιότητα? Να δώσει απαλλαγή φορολογίας σε ένα ζευγάρι που θέλει να δώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ και να το δώσει αφορολόγητα, να το μεταφέρει στα παιδιά. 1,5 εκατομμύριο, ήταν 300.000 ευρώ μέχρι τώρα. Και 1,5 εκατομμύριο ευρώ το πήγε για ποιους? Για τους ελάχιστους. Ποιοι είναι το μείζον πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας? Ήταν αυτοί που είχαν 1,5 εκατομμύριο ευρώ και ήθελαν να το μεταφέρουν αφορολόγητα. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι αυτές οι οποίες νομίζω από τη συζήτηση την οποία κάναμε φαίνονται καθαρά. Οι προτεραιότητες οι δικές μας θα είναι υπέρ της κοινωνίας, αυτές που σας είπα προηγουμένως και με συγκεκριμένες πολιτικές σε όλα αυτά τα ζητήματα. Θα μπορούσα να σας πω και για τη ΔΕΗ και την επαναφορά του ελέγχου του κράτους σε σχέση και το δημόσιο χαρακτήρα με τη ΔΕΗ, για το θέμα των τραπεζών και ότι εκεί πρέπει να μπει ένα σημαντικό φρένο και να υπάρχει μια τράπεζα στην οποία θα μπορεί το κράτος να. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, κύριε Θεοχαρόπουλε, να ξεδιπλώσετε τις θέσεις σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Και πάλι μαζί, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Πάω στον Γιώργο τον Χονδρόπουλο, όπου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είχαμε τραυματισμό και συλλήψεις. Γιώργο. Έτσι ακριβώς, χθες το βράδυ στις 10 περίπου, προκλήθηκε μια συμπλοκή από ό,τι γνωρίζουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ανάμεσα σε δύο ομάδες στον αύλιο χώρο της Πανεπιστημιούπολης, κοντά στην πλατεία του Χημείου της Θεσσαλονίκης.
Το αποτέλεσμα ήταν να εκπυρσοκροτηθεί ένα όπλο και να έχουμε ένα τραυματία και να έχουμε καθώς και 8 προσαγωγές από την αστυνομία. Οι πρώτες πληροφορίες που έρχονται από τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ότι πρόκειται για κάποιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ενώ να πούμε ότι για τον 24χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο γεννηματά προκειμένου να εγχειριστεί, έχει καταγωγή από την Γεωργία και δέχθηκε τραύμα στα πόδια από πυροβόλο όπλο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Μάλιστα, να δούμε το σχετικό βίντεο. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ομάδα περίπου 20 ατόμων φέρεται να εισήλθε στην Πανεπιστημιούπολη περίπου στις 10 το βράδυ και κινήθηκε προς την πλατεία Χημείου. Σύμφωνα με το festival.gr, υπήρξε ένοπλη συμπλοκή με άτομα που ήταν ήδη στο χώρο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός τουλάχιστον ατόμου, ενώ στη συνέχεια η ομάδα αποχώρησε από το σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμπλοκή έγινε μεταξύ δύο ομάδων ατόμων που δεν έχουν καμία σχέση με την πανεπιστημιακή κοινότητα και αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν σε προσαγωγές. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για 5 άτομα που επέβαιναν σε όχημα που σταμάτησε από αστυνομικές δυνάμεις στην οδό Αγίου Δημητρίου, ενώ ένα ακόμη άτομο προσήχθη εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Πληροφορίες αναφέρουν πως προσήχθησαν άλλα 2 άτομα με τον συνολικό αριθμό να φτάνει τους 8. Αναφορικά με τον τραυματία, πρόκειται για έναν 23χρονο σε σημασμένο για ληστείες και ναρκωτικά, όπως προκύπτει από τις έρευνες της αστυνομίας. Ο τραυματίας, με καταγωγή από τη Γεωργία, υποβλήθηκε σε χειρουργείο στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου έφτασε με τραύματα στα πόδια από πυροβόλο όπλο. Σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρίτανης του Αριστοτελείου και καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου γνωστοποίησε πως άτομα που συμμετείχαν στο επεισόδιο επιχείρησαν να εισέλθουν με αυτοκίνητο στο κάμπους και να παραβιάσουν την κεντρική μπάρα ελέγχου της εισόδου στον κεντρικό δρόμο της Πανεπιστημιούπολης από την Εγνατία μέχρι την Αγίου Δημητρίου, αλλά η ιδιωτική υπηρεσία ασφάλειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου τους απέτρεψε. Για πάρα πολλά χρόνια εγκληματικά στοιχεία αναζητούσαν καταφύγιο μέσα στο κάμπους του Πανεπιστημίου, έχοντας τη βεβαιότητα ότι μπορούσαν να δρούν ανενόχλητα, εκμεταλλευόμενα το αχανές της έκτασης και ένα άτυπο άβατο που επέβαλε ο εκφυλισμός της έννοιας του ακαδημαϊκού ασύλου. Αυτό άλλαξε όμως, κάθε μέρα οφείλουμε να το περιφρουρούμε και να μην εφησυχάζουμε. Οι δημόσιες αρχές ασκούν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητές τους, συμπεριλαμβανομένες της επέμβασης λόγω τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Φεύγουμε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία είναι πλέον σε ισχύ. Βαγγέλης Χριστόδουλος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη. Έχουμε συμπληρώσει μία εβδομάδα εφαρμογής του νέου μέτρου. Υπενθυμίζω ότι εφαρμόζεται σε τράπεζες και μέχρι στο παρόν η ψηφιακή κάρτα, με στόχο από την κυβέρνηση να επεκταθεί η χρήση της και σε άλλους κλάδους. Δύο στοιχεία. Πρώτον, δούμε το ρεπορτάζ με το πώς ακριβώς εφαρμόζεται αυτή η ψηφιακή κάρτα. Ότι εφαρμόζεται σε μία χώρα όπου από τη μία, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο αριθμό εργασίας ωρών αναεργαζόμενο σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, και επίσης, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από εθνικές έρευνες, είναι ελάχιστο το ποσό των εργαζομένων οι οποίοι αμείβονται τις ώρες που εργάζονται. Αμείβονται λιγότερες ώρες πραγματικότητα από αυτές που εργάζονται. Και όλα αυτά, ενώ υπάρχουν ενστάσεις της ψηφιακής κάρτας για το ότι είναι απλώς μία γραφειοκρατική αναβάθμιση της διαδικασίας καταγραφής της ροής εργαζομένων, την ίδια στιγμή που οι επιθεωρήσεις εργασίας παραμένουν εξαιρετικά υποστελεχωμένες, αναφέρω ένα τρομακτικό νούμερο ότι 30 ελεκτές καλούνται να τα βγάλουν πέρα στην Αττική. Αυτό σαν ένα παράδειγμα για το πόση είναι η υποστελέχωση στις δομές, στους οργανισμούς, οι οποίοι καλούνται να ελέγξουν αν εφαρμόζεται ψηφιακή κάρτα. Ψηφιακή κάρτα χωρίς ελεγκτές. Να βάλω και μία ακόμη παράμετρο. Ενώ φαίνεται ότι και πραγματικά αυτό συμβαίνει, δουλεύουμε πολλές ώρες στη χώρα μας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στις εργασιακές σχέσεις, στις εργασιακές συμβάσεις, ένα 35 με 40% είναι με ήμια απασχόληση. Mm-hmm. Τώρα, πώς συνάδει αυτό, θα το δούμε και με εκπρόσωπο της ΓΕΣΕ, που θα έχουμε αμέσως μετά το ρεπορτάζ που θα δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι εδώ. Σε ισχύ μπήκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Σε πρώτη φάση το μέτρο αφορά τράπεζες και σούπερ μάρκετ. Απαραίτητη προϋπόθεση να απασχολούν άνω των 250 ατόμων. Η πιλωτική διαδικασία απογραφής θα διαρκέσει έως την 1η Οκτωβρίου, με το χρονοδιάγραμμα να προβλέπει γενικευμένη εφαρμογή έως το επόμενο καλοκαίρι. Η χρήση της κάρτας είναι η εξής. Το σύνολο των πληροφοριών για τις υπηρεσίες ενός εργαζομένου, όπως το ωράριο εργασίας, οι υπερορίες, οι βάρη στα διαλύματα, θα δηλώνεται ηλεκτρονικά
και θα είναι διαθέσιμο το πάτημα ενός κουμπιού σε εργαζόμενους, εργοδότες και ελεκτικές αρχές. Σημαντικό κομμάτι της κάρτας θα καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας. Έτσι, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να δηλώνουν την προσέλευση και την αποχώρησή τους μέσω εφαρμογής, σκανάροντας την κάρτα στο κινητό τηλέφωνο σε μορφή QR code. Η κυβέρνηση υποστηρίζει πως στην ψηφιακή κάρτα κατοχυρώνονται το ωράριο και οι αμοιβές των εργαζομένων, καθώς εισάγονται νέες δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην παρανομούν οι εργοδότες. Μένουμε στο θέμα να καλησπέρισουμε τον κύριο Ανδρέα Στοιμενίδη, ο οποίος είναι ο γραμματέας υγείας και ασφάλειας στην εργασία της ΓΕΣΕ. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Καρυπίδη, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Έχουμε σε ισχύ την ψηφιακή κάρτα εργασίας, αλλά επιθεώρηση εργασίας δεν ξέρω αν έχουμε. Έχουμε. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα πάγιο αίτημα της ΓΕΣΕ. Επιθεώρηση εργασίας έχουμε, αλλά δεν λειτουργεί όπως θέλουμε και όπως πρέπει να λειτουργεί. Η απάντηση σε τίτλους. Για να προχωρήσουμε τώρα στο ερώτημά σας. Η ψηφιακή κάρτα είναι μία ρύθμιση θετική από πλευράς Υπουργείου μέσα σε έναν κυκαιώνα αρνητικών ρυθμίσεων εις βάρος των εργαζομένων. Γιατί δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να γνωρίζουμε ποιοι και πόσοι εργαζόμενοι εργάζονται σε έναν χώρο εργασίας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να καλύψουμε ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στις ασφαλιστικές εισφορές και διασφαλίζει τα συμφέροντα των εργαζομένων. Όμως, κύριε Καρυπίδη, στη χώρα μας συνηθίζουμε να νομοθετούμε πολλές φορές θετικά μέτρα σε ένα επίπεδο καθαρά πολιτικής διακήρυξης και σε επίπεδο ελέγχου και εφαρμογής να βρισκόμαστε σε μηδενικό σημείο. Γι' αυτό ακριβώς είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί σε σχέση με το πώς θα εφαρμοστεί και πώς θα τρέξει το μέτρο. Είναι μια παθογένεια της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Ότι πολλές φορές γίνονται νόμοι, αλλά όταν πάμε να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική, δεν την εφαρμόζουμε σωστά ή καθόλου. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Είναι παθογένεια ή επιλογή, αυτό οι ιστορικοί του μέλλοντος και οι πολίτες σήμερα μπορούν να το κρίνουν. Γιατί και στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, το νομικό οπλοστάσιο που έχουμε είναι το ευρωπαϊκό πλήρες νομικό πλαίσιο. Όμως το τι γίνεται στη χώρα μας γνωρίζουμε πολύ καλά και πόσοι άνθρωποι χάνονται κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Τώρα, έλεγε πριν ο Βαγγέλης, βλέπουμε και τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο από το Φλάς, αλλά και τη Δήμητρα τη Μακρή από το Δίον, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη, ότι υπάρχουν τα στοιχεία που δείχνουν ότι δουλεύουν πολλές ώρες, σε αντίθεση με αυτά που θέλουν κάποιοι να λένε ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, δεν δουλεύουν. Δουλεύουν περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους. Αλλά την ίδια ώρα, συμπλήρωσα εγώ, εμφανίζονται ότι έχουμε γύρω στο 35 με 40% το προσωπικό στη χώρα που εργάζεται να είναι με ήμη απασχόληση. Πόσο σας ανησυχεί αυτό και πώς μπορεί αυτό να το ελέγξει και το κράτος και οι υπηρεσίες του κράτους, αλλά και η ΓΕΣΕ που παρεμβαίνει. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε, ειδικά εσείς έχετε παρέμβει και σε αρκετά θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Είχαμε τα επεισόδια στα Γραβενά, θα να θυμίσω στους τηλεθεατές μας στη Βόρεια Ελλάδα. Πώς αυτό μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε τώρα, διότι έχει άλλωστε μια απασχόληση και μπορεί να δουλεύει 10 ώρα. Μου λέγανε ότι στη Θεσσαλονίκη που έγιναν κάποιοι έλεγχοι, έτσι, εκπρόσωποι των εργαζομένων, τα Σαββατοκύριακα δεν υπάρχει προσωπικό σε κανένα καφέ και εστιατόριο της Θεσσαλονίκης. Πώς δουλεύουνε. Μόνα τους. Ποιος σερβίρει δηλαδή. Είναι αυτά που σας λέω δηλαδή τώρα, οι παθογένειες. Ναι, όχι, είναι και το ρεπορτάζ σας είναι πλήρως από το επιτελείο σας και οι παρατηρήσεις σας είναι εύστοχες. Η ερμηνεία των επίσημων καταγραφών είναι ότι δηλώνονται ως σημειοαπασχολούμενοι άνθρωποι και δουλεύουν υπεροριακά. Αυτός είναι ο κανόνας. Γι' αυτό ακριβώς παρουσιάζομαστε να έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό ημιαπασχόλησης ως χώρα. Από τη στιγμή που δεν γίνονται έλεγχοι, καταλαβαίνετε ότι ο κάθε εργοδότης ασίδωτα μπορεί να προχωρεί σε αυτές τις ενέργειες. Από την άλλη πλευρά, και τα εισοδήματα των εργαζομένων από το 2011 και μετά έχουν συρρυκνωθεί εξαιρετικά. Αυτό το γνωρίζουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, το γνωρίζουμε από τις δικές μας οικογένειες και όταν μεταφέρουμε αυτή την εικόνα, θέλω να ξέρετε κύριε Καρυπίδη, στους συναδέλφους μας στο εξωτερικό, δεν μπορούν να πιστέψουν το τι έχει συμβεί στη χώρα στα τελευταία 10 χρόνια. Ότι τα εισοδήματα έχουν συρρυκνωθεί μέχρι 35-40% και
η ακρίβεια έχει εκτινάξει βασικά αγαθά πάνω από 30-40%. Αυτό δημιουργεί δηλαδή μια δυσκολία στην αγοραστική δύναμη γύρω 75-80%. Άρα από τη στιγμή λοιπόν που δεν γίνονται έλεγχοι, ο κάθε εργοδότης μπορεί να δηλώνει ως ημιοαπασχολούμενο έναν εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος αυτός μπορεί να δουλεύει περιοριακά και τα Σαββατοκύριακα και βέβαια να αμείβεται με ψίχουλα. Ναι. Για να πάω στους συναδέλφους να ξεκινήσουμε με τη Θεσσαλονίκη και τη Δήμητρα τη Μακρή. Δήμητρα. Κύριε Σερμίνιδη, είπατε ότι η κάρτα, η ψηφιακή κάρτα ήταν μία από τα, ένα από τα αιτήματα της ΓΕΣΕ. Ποιες ήταν οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θέλατε εσείς να λειτουργεί, είχατε υποστηρίξει τη λειτουργία της κάρτας και αν αυτές οι προϋποθέσεις και οι προτάσεις εισακούστηκαν, προφανώς όχι, αλλά γιατί δεν εισακούστηκαν. Κοιτάξτε, κυρία Μακρή, το αίτημα έγινε ιδιαίτερα επιτακτικό την εποχή του κορονοϊού, τα τελευταία 2-2,5 χρόνια, επειδή ακριβώς ενισχύθηκε η εξαποστάσεως εργασία και επειδή βρεθήκαμε στο σημείο των τηλεεργατών δούλων εντός εισαγωγικά, ανθρώπων οι οποίοι ξεκινούσαν να δουλεύουν 8 η ώρα το πρωί από το σπίτι τους και τελειώνανε, ήταν stand-by για τον εργοδότη μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Οπότε το αίτημα επιτάθηκε όσον αφορά σε αυτή την κατεύθυνση. Σε σχέση τώρα με την διαδικασία την οποία ζητάμε, η νομοθετημένη ρύθμιση είναι κοντά στο αίτημα της ΓΕΣΕ, όμως για να λειτουργήσει αυτό απαιτεί μια στελεχωμένη, οργανωτικά ικανή δομή με οικονομικούς πόρους και πληρότητα σε ηλεκτρονικά μέσα, ώστε να μπορεί να ελέγξει το συγκεκριμένο σύστημα. Τίποτα από αυτά δεν πληρεί αυτή τη στιγμή το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Και για να σας δώσω και μια άλλη εικόνα, έτσι λίγο... Δηλαδή, κύριε Σταμίνη, έχουμε μια ψηφιακή κάρτα εργασίας, αλλά είναι τυφλό το σύστημα, δεν τη βλέπει. Δεν υπάρχει εκείνη η υποδομή για να την ελέγξει, να τη διαβάσει. Αυτό λέμε τώρα. Την βλέπει το σύστημα, αλλά πολλές φορές μπορούμε να πούμε ότι δεν θέλει να τη δει. Α, κατάλαβα. Εντάξει. Λοιπόν, και για να σας δώσω τώρα και την εικόνα του χάους που επικρατεί σε σχέση με το ΣΕΠΕ. Η κυβέρνηση με τον νόμο Χατζηδάκη πριν από έναν χρόνο αποφάσισε να δημιουργήσει μια ανεξάρτητη αρχή. Ενώ κύρωσε τη Διεθνή Συνθήκη για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με την οποία η Διεθνή Συνθήκη πρέπει οι οργανισμοί για την υγεία και ασφάλεια να είναι εντός του Υπουργείου, κύρωσε τη συνθήκη αλλά πέταξε το ΣΕΠΕ εκτός Υπουργείου. Εμείς προσβάλαμε τον συγκεκριμένο νόμο σε εθνικά και διεθνή δικαστήρια και φόρουμ και τώρα η κυβέρνηση, ενώ έχει δημιουργήσει την ανεξάρτητη αρχή, την κρατάει την ανεξάρτητη αρχή μόλις την έχει συγκροτήσει και παράλληλα έχει προχωρήσει σε μια τροπολογία, αυτό είναι νέο που σας λέω, τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την οποία διατηρεί και τη γενική διεύθυνση του ΣΕΠΕ στο Υπουργείο, χωρίς να καθορίζεται όμως ποια θα είναι η δουλειά της Γενικής Διεύθυνσης του ΣΕΠΕ στο Υπουργείο και ποια θα είναι η δουλειά της Ανεξάρτητης Αρχής. Καταλαβαίνετε τώρα ότι σε ένα τέτοιο κομφούζιο οργανωτικό και πολιτικό, ποιος από το Υπουργείο, ποιος από τη δομή εκεί θα ασχοληθεί με τον έλεγχο της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Πάω στον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο και να ολοκληρώσουμε. Βαγγέλη. Μία σύντομη παρατήρηση λόγω της ιδιότητας ως γραμματέας υγείας και ασφάλειας. Δεν είμαστε όλοι οι ταμείες ή υπάλληλοι γραφείου. Για κάποιους η μη λειτουργία της επιθεώρησης εργασίας και προληπτικά δεν σημαίνει χάνω το μισθό μου ή χάνω το ένσημά μου. Σημαίνει χάνω το χέρι μου, χάνω τη ζωή μου, κύριε Στοημενίδη. Ακριβώς. Ακριβώς. Βέβαια υπάρχει ρύθμιση ότι προς το τέλος της χρονιάς το σύστημα αυτό θα οριζόντια θα λειτουργήσει σε όλες τις επιχειρήσεις. Να το δούμε αυτό πώς θα λειτουργήσει το εργοστάσιο και πώς θα λειτουργήσει στις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Και να πω εδώ σε σχέση, επειδή βάζετε τα θέματα πολύ εύστοχα, τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με τη δομή. Καταρχήν να πω ότι την τελευταία εβδομάδα έχουμε χάσει άλλους δύο ανθρώπους. Έχουμε χάσει έναν 22χρονο στη Ζαχάρο, ο οποίος ήταν οδηγός σε μηχανάκι και μετέφερε διανομέας τροφίμων.
Πέθανε ο άνθρωπος ύστερα από μάχη που έδινε με τη ζωή ύστερα από 21 μέρες. Και την προηγούμενη Παρασκευή στην Μακρακόμη Φθιώτιδας, ένας 39χρονος εργάτης, μη επιστοποιημένος, μη εξειδικευμένος εργάτης σε έργα ΔΕΗ, σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία. Λοιπόν, πάμε τώρα στη δομή. Υπάρχουν πολύ μεγάλοι νομοί σε όλη τη χώρα που δεν έχουν τεχνικούς επιθεωρητές εργασίας. Σας ρωτάω, είναι δυνατόν στη Ρόδο, με αυτή την οικονομική δραστηριότητα το καλοκαίρι, στην Κέρκυρα, στη Χίο, στη Ζάκυνθο, να μην έχουμε τεχνικούς επιθεωρητές εργασίας και να χρειάζεται να παίρνει ο επιθεωρητής το αεροπλάνο ή το βαπόρι από τον Πειραιά για να κατεβαίνει να κάνει τον έλεγχο. Όπως επίσης και σε μεγάλη, δεν μιλάμε για τα Γρεβενά εκεί που είχαμε στην περιοχή σας τα δύο τραγικά δυστυχήματα. Έχουμε και μεγάλους νομούς της χώρας, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Ξάνθη, στη Κομοτηνή, που δεν έχουμε τεχνικούς επιθεωρητές εργασίας. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι έχουμε ένα σύστημα ξεχαρβαλωμένο, το οποίο έχουμε την υποχρέωση ως πολίτες και να ζητήσουμε επιτακτικά από την πολιτεία να το στήσει από την αρχή, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την αξιοπρεπή μισθοδοσία κτλ. Έχει να κάνει και με τη δυνατότητα να μπορούμε να πηγαίνουμε στη δουλειά μας και να γυρνάμε στα σπίτια μας. Να επιστρέφουμε υγιείς. Κύριε Στοιμενίδη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Έχει ενδιαφέρον πάντα να μιλάμε μαζί. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Πάλι μαζί κυρίες και κύριοι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την πανδημία. Νίκος Σπιτσέρης έχει τις τελευταίες πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Νίκο. Ναι, μπήκαμε πια σε μια φάση ενδημική. Η πανδημία, όπως την ξέραμε, δεν υπάρχει και γι' αυτό δεν δίνονται καθημερινά πια στοιχεία των μολύνσεων. Ο καθηγητής, ο Κώστας Γουργουλιάνης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ήταν σαφής. Πλέον ο κορονοϊός είναι μια ενδημική νόσος. Πρέπει να δώσουμε όλη την προσοχή από τον εμβολιασμό με την τέταρτη δόση μέχρι τις μάσκες και όλα αυτά στους άνω των 60. Αυτούς πρέπει να προσέχουμε, αυτούς αφορούν τα επιπλέον μέτρα. Ο ίδιος τόνισε ότι έχει να αντιμετωπίσει περίπτωση νέου ανθρώπου με πνευμονία από κορονοϊό πριν από τις γιορτές. Άρα είμαστε σε μια νέα φάση, δεν χρειάζεται πανικός, δεν χρειάζεται δεν χρειάζονται υστερίες. Ας καταλάβουμε ότι πια η πανδημία πέρασε σε μια νέα φάση η οποία είναι ενδημική. Που περισσότερο έτσι πλήττει το άνω αναπνευστικό, έτσι, δεν έχει θέμα με περισσότερο πνευμονίες. Περισσότερο πλήττει το άνω αναπνευστικό, δεν προκαλεί πνευμονίες πια σε υγιείς ανθρώπους. Οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα, αναπνευστικά αυτά που προβλήματα, τα λέμε υποκείμενα νοσήματα κλπ. Σαφώς πρέπει να εμβολιάζονται, πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα και να τους προσέχουμε κι εμείς. Ωραία, να δούμε το ρεπορτάζ. Οι υγειονομικές αρχές θεωρούν ότι πλέον ο κορονοϊός λόγω των υποπαραλλαγών όμικρον 4 και 5 είναι μια πλέον απλή νόσος και για τον λόγο αυτό δεν έχει νόημα καθημερινά να υπάρχουν ανακοινώσεις με τα σχετικά επιδημιολογικά στοιχεία. Στο εξής, κάθε Τρίτη θα ανακοινώνεται μια εβδομαδιαία επιδημιολογική επισκόπηση. Αισιόδοξος φαίνεται ο καθηγητής πνευμονολογίας της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κώστας Γουργουλιάνης σχετικά με τον κορονοϊό και τις νέες μεταλλάξεις της όμικρον. Ο καθηγητής, μιλώντας στο Σέντερ, τόνισε ότι ο κορονοϊός ναι μεν έχει γίνει πιο μεταδοτικός, αλλά δεν προκαλεί πλέον τόσο σοβαρή νόσο. Απολύτως, κύριε Σπιτσχέρη, δεν θα ζήσουμε όλη μας τη ζωή με μάσκες. Απολύτως. Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο που έγινε καλός και ακούω και εγώ συναδέλφος μαζί μου και τρομάζω, είναι η κουβέντα που γίνεται αν θα ανακοινώνουμε κάθε μέρα τις μολύνσεις. Αυτό έπρεπε να σταματήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, προκαλεί τρόμο στον κόσμο και ανησυχία όταν ακούει αυτόν τον αριθμό.
είναι μια αριθμολαγνική προσέγγιση της πανδημίας, ο αριθμός των μολύνσεων, δεν προσφέρει τίποτα. Η ουσία είναι αυτή που σας είπα και εγώ και ο διοικητής, ότι στα νοσοκομεία δεν έχουμε πολλά περιστατικά, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή αυτούς πρέπει να προστατεύσουμε, που τους ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιοι είναι. Είναι μεγάλοι άνθρωποι με συνοσηρότητες, άρα αυτή η μάσκα, αυτή η εμβόλια, εμείς όταν τους βλέπουμε, εμείς μάσκα, όταν βλέπουμε αυτούς, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει όλη η ζωή όταν ξέρουμε ότι οι υγιείς άνθρωποι σε αυτή τη φάση της πανδημίας κινδυνεύουν λιγότερο και από τη γρήπη. Καταλαβαίνετε, δεν το κάνουμε όπως ακούω για την οικονομία. Το κάνουμε γιατί είναι πραγματική ζωή. Έτσι πρέπει να γίνει. Έχω πει από τον Ιανουάριο και νομίζω αυτό το εξάμηνο τα πράγματα ήταν έτσι. Οι ασθενείς που μπαίναν στο νοσοκομείο ήταν, όπως σας περιέγραψε, άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που ούτως ή άλλως αυτοί οι άνθρωποι από κάποια λίμωξη, από κάποιο οποιοδήποτε ιό, επειδή δεν έχουν ισχυρό νοσολογικό σύστημα, θα περνούσαν δύσκολα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που πήγαν στο νοσοκομείο. Για να σας το πω απλά, κύριε Σπιτσιέρη, έχω να δω πνευμονία σε υγιή, σε νέο άνθρωπο από κορονοϊό. Από πριν τα Χριστούγεννα. Άρα λοιπόν, επικρατεί ένας πανικός, οι άνθρωποι τρέχουν να κάνουν αντιϊκά φάρμακα, ακόμα και οι νέοι άνθρωποι. Ένας τρόμος, θα έλεγα, κάθε φορά που βρίσκεται ένας θετικός, που όμως θα σας έλεγα ότι αυτό το πράγμα είναι υπερβολικό. Σχετικά με τα εμβόλια και την τέταρτη δόση, ο ίδιος ανέφερε τα ακόλουθα. Θα σας έλεγα, η κουβέντα για τέταρτη δόση πρέπει να γίνει για τους ευάλωτους και τους ανθρώπους που είναι πάνω από 60-65 ετών. Το είπα ήδη. Αυτοί είναι που γεμίζουν τα νοσοκομεία και άρα αυτοί πρέπει να εμβολιαστούν. Και για να σας το πω λίγο διαφορετικά, στο κύμα της Δέλτα, δηλαδή τον Νοέμβριο του προηγούμενου χρόνου, το εμβόλιο προφύλασε από βαριά νόσο στους πάνω των 65 ετών 30 φορές. Τώρα το εμβόλιο προφυλάσσει κάτι λιγότερο από 10 φορές, αλλά προφυλάσσει. Άρα για τους ανθρώπους που είναι πάνω από 65 χρονών και τώρα η ένδειξη είναι για τέταρτη δόση. Είτε για τους νεότερους όμως, είτε όχι. Ναι. Σωστά. Είτε έχουν κάποιο πρόβλημα είτε όχι. Για τους νεότερους ανθρώπους, τους 18 με 59 ετών, οι οδηγίες, οι ενδείξεις σε αυτή τη φάση είναι ότι το εμβόλιο δεν προφυλάσσει σημαντικά. Άρα λοιπόν, όπως είπε και η Επιτροπή, δεν έδωσε σύσταση για να εμβολιαστούν αυτοί οι άνθρωποι υποχρεωτικά. Και συμμερίζουμε και αυτή την άποψη της Επιτροπής. Και εν τέλει όλος αυτός ο θόρυβος που εγείρεται τις τελευταίες μέρες, μάλλον κακώς εγείρεται, κύριε Βουργουλιάνη. Και κάνει κακό. Εννοείται ο θόρυβος των μολύνσεων, αυτό μου λέτε. Ο θόρυβος όλο αυτό, ότι έχουμε μολύνσεις, ότι υπάρχει έξαρση και όλα αυτά. Δεν χρειάζονται όλες αυτές οι κραυγές δηλαδή. Ακριβώς, δεν χρειάζεται. Κοιτάξτε, είναι εντελώς φυσιολογικό. Όταν ανοίξαμε, πήραμε τα μέτρα πίσω και αυξήθηκε η κινητικότητα, θα είχαμε μεταδοτικότητα και θα είχαμε και περισσότερες μολύνσεις. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν αυτό οδηγεί σε πνευμονίες και σε βαριές νόσους. Το ξέρουμε από τη Νότια Αφρική, από τη Βόρεια Ευρώπη, από την Νότια Ευρώπη, ότι τώρα δεν συμβαίνουν αυτά. Στους υγιείς, είπα, και στους κάτω των 60 ετών. Τους πάνω των 65 ετών, το λέω για τρίτη φορά, πρέπει να τους εμβολιάσουμε και να τους προφυλάξουμε. Δηλαδή, για να σου το πω απλά. Βλέπω ανθρώπους σε μνημόσυνα και σε γάμους. 80, ξέρετε, στην Ελλάδα είμαστε κοινωνικός λαός. Αυτοί πάνε σε αυτές τις εκδηλώσεις. Να φοράνε μάσκα. Δηλαδή, μετά από ένα. Όταν συμβεί κάτι, ας πούμε, και κλειστούν στον εσωτερικό χώρο γιατί έπιασε βροχή. Τον τελευταίο καιρό το έζησα κι εγώ, δηλαδή, και εγώ κοινωνικός είμαι. Και μπαίνουν μέσα χωρίς μάσκα, είναι επικίνδυνο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα κίνδυνο να κάνουν βαριά νόσο. Οι νεότεροι όμως δεν έχουν κανένα λόγο δηλαδή, να φοράνε μάσκα. Βλέπω τώρα ο άλλος είναι στο μηχανάκι, ας πούμε, δεν φοράει κράνος και φοράει μάσκα. Ή βλέπω να κάνει σέρφινγκ ο άλλος, ας πούμε, στην παραλία και να φοράει μάσκα. Δεν μηδενική πιθανότητα έχει να κολλήσει. Κάτω από το μηδέν. Έτσι δεν είναι. Κάναμε 97 τεστ στο νοσοκομείο και είχαμε 25 θετικά. Όπως ακούτε από το νούμερο, έχουμε μεγάλη. Το μεγάλο δείκτης είναι αυτό, πολύ μεγάλο, είναι γεγονός, αλλά το καλό είναι ότι δεν έγινε καμία εισαγωγή σήμερα στο νοσοκομείο. Νοσηλεύουμε 18 ασθενείς στην κορονοκλινική και στη μονάδα εντατικής θεραπείας κανένας. Υπάρχει πρόβλημα με το μεγάλο νούμερο των θετικών. Δεν μεταφράζεται στις εισαγωγές και αυτό μας ικανοποιεί. Να επιβεβαιωθούν όλες οι προβλέψεις οι οποίες μιλάνε ότι στο επόμενο δεκαήμερο θα έχουμε μια κάθετη πτώση των θετικών και κάθετη πτώση αυτών οι οποίοι θα χρειάζονται νοσηλεία. Μένουμε στο χώρο της υγείας. Πάω στο Βαγγέλη το Χριστόδουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ με τις αποδοκιμασίες που είχαμε και τις αντιδράσεις της Υπουργού Υγείας όταν επισκέφθηκε
το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στην το Παπα-Νικολάου, το Παπαγεωργίου, Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Θα Παγγέλη. Δούμε και τα πλάνα από τις αποδοκιμασίες. Η κυρία Γκάγκα βρέθηκε στο πλαίσιο παρουσίας της για μια άσκηση ετοιμότητας εκτός του νοσοκομείου, στον προαύλιο χώρο. Πραγματοποιούσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας τόσο το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο, όσο και η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, η Ένωση για το λόγο της κινητοποίησης αυτής είχε προκηρύξει για χθες 3 ώρες στάση εργασίας. Αποδοκιμάστηκε εντόνως, κυρία Γκάγκα. 3 τα αντικείμενα της αποδοκιμασίας. Από τη μία, ζητούν οι υγειονομικοί την επιστροφή των συναδέλφων τους που είναι σε αναστολή. Δεύτερον, κάνουν λόγο για σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης των νοσοκομείων. Μάλιστα, οι ιατροί ανέφεραν ως παράδειγμα την τελευταία περιπέτεια με τη μεταμόσχευση που ακυρώθηκε πριν από λίγες ημέρες και η οποία βεβαίως είδηση είχε κάνει τον γύρο της χώρας. Φιλοξενήσαμε ανθρώπους να μας μιλήσουν το θέμα αυτό και στην εκπομπή μας. Το τρίτο αντικείμενο της διαμαρτυρίας, η συνεχώς μειούμενη χρηματοδότηση των δομών υγείας και η γενικότερη υποβάθμιση των νοσοκομείων της χώρας, υποστηρίζουν οι υγειονομικοί προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων. Πάμε να δούμε λιγάκι το βίντεο. Μητσοτάκη! Παλιάνθρωποι! Παλιάνθρωποι! Κοπρόσκυλα! Πού να χαθείτε! Παλιάνθρωποι, κοπρόσκυλα! Πού να χαθείτε, αλήτες! Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, να βάλουμε στην κουβέντα μας τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας, ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα κύριε Καρυπίδη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Πού πάνε τα πράγματα? Είδαμε και στον Παπαγεωργίου τις αντιδράσεις των συναδέλφων σας, των υγειονομικών, απέναντι στην κυρία Γκάγκα. Έχουμε πληροφόρηση ότι όταν ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στην Κομωτινή, προληπτικά η αστυνομία περιόρισε τους υγειονομικούς που είναι σε αναστολή για να μην κάνουν κινητοποίησεις. Δεν εξελίσσονται καλά τα πράγματα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η πανδημία ανέδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο θανάτους, εκτός ΜΕΘ κτλ. Την αναγκαιότητα ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα στη διαχείριση της πανδημίας εάν το σύστημα είχε ενισχυθεί. Και βλέπουμε ότι παρότι η πανδημία είναι εδώ, τα νοσοκομεία μετατράπηκαν σε μονοθεματικά με αποτέλεσμα οι θάνατοι από άλλες παθήσεις να αυξηθούν κατά πολύ. Με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, διαπιστώνουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει μία πρόθεση, ένα οργανωμένο σχέδιο από τη μεριά της κυβέρνησης, να χρηματοδοτήσει και να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δυστυχώς φέτος δουλεύουμε με 10.000 λιγότερο προσωπικό από ότι το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, διότι δεν έχουν γίνει μόνιμες προσλήψεις και συνταξιοδοτήθηκαν χιλιάδες συνάδελφοι και υπάρχουν και οι αναστολές εργασίας. Υπάρχουν νοσοκομεία στα οποία κινδυνεύουν ζωές ασθενών, είπατε πριν με τη μεταμόσχευση λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων, και αν θα πάτε στα νησιά τώρα θα δείτε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ τραγική λόγω έλλειψης γιατρών, γιατί εκεί υπάρχει και το πρόβλημα με την έλλειψη κινήτρων που δεν προσελκύει γιατρούς αλλά και υγειονομικό προσωπικό, και πραγματικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Και τα νοσοκομεία είχαν αποκτήσει μια κανονικότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βλέπουμε όμως τις τελευταίες μέρες ότι συνεχώς δεσμεύουν χώρους και κλινικές για περιστατικά κορονοϊού λόγω της αύξησης. Και το προσωπικό είναι κατακουρασμένο, καθότι, όπως σας είπα, είμαστε αποδεκατισμένοι κατά 10.000. Ναι. Τι είναι αυτό που πρέπει, προσέξτε λίγο κάτι. Τι είναι αυτό τώρα που πρέπει να περιμένουν και οι συνάδελφοί σας, αλλά και όλος ο κόσμος που προστρέχει στα νοσοκομεία για να μπορέσει ο κάθε άνθρωπος να αντιμετωπίσει τα προβλήματα υγείας του. Τι σας λέει η κυβέρνηση, θα υπάρξει κάποια εξέλιξη? Ή θα είμαστε εδώ εμείς να καταγράφουμε, εσείς να αντιδράτε, να βλέπουμε και αυτές τις εικόνες? Πού πάει το πράγμα? Πραγματικά έχουμε ζητήσει από τον Πρωθυπουργό Υγείας, τον Σισμανόβλιο, με ένα ATM και που ήρθαν να το έγινε μια έκρηξη σοβαρή μέσα στο νοσοκομείο, ότι αυτά όλα ακριβώς, ότι υπάρχουν εκρηκτικά προβλήματα με την έλλειψη προσωπικού. Το είπα ότι οι αναστολές εργασίας πια δεν έχουν κανένα υγειονομικό όφελος, διότι έχουν αρθεί όλα τα περιοριστικά μέτρα,
και ταυτόχρονα δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, το σύστημα να θεωρεί εμβολιασμένον και να δουλεύει έναν ο οποίος έχει κάνει το μονοδοσικό εμβόλιο της Τζόνσον πριν από 2 χρόνια και να θεωρείται ανεμβολίαστος ένας ο οποίος νόσησε πριν από 7 μήνες και έχει πολύ περισσότερα αντισώματα από αυτόν τον εμβολιασμένο. Και δεν υπάρχει κανένα μέτρο πια. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι και οι εμβολιασμένοι πια και κολλάνε και μεταδίδουν τον ιό. Όλα αυτά είναι γνωστά. Και απορώ γιατί επιμένει η κυβέρνηση σε αυτό το μέτρο, αποδεκατίζοντας ακόμη περισσότερο τα νοσοκομεία. Στα οικονομικά δεν είναι καθόλου καλά τα νοσοκομεία. Δεν έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν τον εξοπλισμό και τις υποδομές οι οποίες είναι χαλασμένες. Δεν είναι καλά τα πράγματα στην υγεία, δυστυχώς. Δεν μπορώ να πω κάτι αισιόδοξο. Πιστέψτε με. Άρα μπορούμε να πούμε ότι στα όσα προβλήματα γνωρίζουμε, σταδιακά γερνάει και ο πληθυσμός, ο ιατρικός, ο υγειονομικός, γερνάει και ο εξοπλισμός και το πράγμα πάει και γίνεται χειρότερο. Αυτό μας λέτε, διότι έχουμε και πολλές συνταξιοδοτήσεις. Έχουμε και πολλές συνταξιοδοτήσεις, μου λένε, που δεν καλύπτουν. Τα μεγάλα νοσοκομεία της περιφέρειας, αλλά και του κέντρου, ναι. Υπήρχε μια δυναμική, έτσι, υπήρχε μια στελέχωση σε ένα βαθμό σχετικά καλή. Συνεχώς τώρα με παίρνουν συνάδελφα από όλα τα νοσοκομεία που συνεχώς κάνουν γιατρούς βασικών ειδικότητων και δεν αντικαθίστανται. Ναι. Τώρα τι στελέχωση λέμε για το κέντρο, όταν για παράδειγμα το Ιπποκράτιο που είναι η ναυαρχίδα στη Βόρεια Ελλάδα, ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία, έχει 45 οργανικές θέσεις, ας πούμε, στους αναισθησιολόγους και έχει μόνο 9. Τι καλύπτονται. Ναι, και ακούστε με, έχουν κουρούσει τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και ένα χρόνο οι γιατροί, το Επιστημονικό Συμβούλιο των Νοσοκομείων. Πριν φτάσουμε στο περιστατικό αυτό που συνέβη με τη μεταμόσχευση. Ναι. Για να βάλω, λίγο στην κουβέντα τους συναδέλφους από τους τρεις συνεργαζόμενους τηλεοπτικούς σταθμούς, για να σας δώσουν και το στίγμα από κάθε περιφέρεια που καλύπτει το κάθε κανάλι με το ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε με την Κεντρική Μακεδονία και τη Δήμητρα Δημακρή. Δήμητρα. Να ρωτήσω κάτι. Έχουμε ακούσει για διάφορες ευκαιρίες, για διάφορα μπόνους τα οποία δίνονται από καιρό σε καιρό από την κυβέρνηση προς τους νέους γιατρούς για να μπουν, να κάνουν την προσπάθεια να μπουν στο ΕΣΥ. Αυτά υπάρχουν, γίνονται ή ήταν απλώς λόγια του αέρα? Κοιτάξτε, ακούστε με λίγο. Εάν υπήρχαν αυτά τα κίνητρα που λέτε, δεν θα είχαμε πρόβλημα στα νησιά. Γιατί εκεί οι γιατροί παίρνουν 1.200 ευρώ το μήνα και το κόστος διαβίωσης στο νίκη, δηλαδή και η διαβίωση τους, είναι το διπλό. Γι' αυτό και δεν προσελκύουν νέους γιατρούς. Ταυτόχρονα, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι προσπαθούν να προσλάβουν προσωπικό επικουρικό, συμβασιούχο, που είναι άγνωστη η τύχη του. Μόνιμες προσλήψεις δεν γίνονται. Εμείς έχουμε πει συγκεκριμένα πράγματα. Θα πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί, οι οποίοι είναι χαμηλότεροι, είναι πολύ χαμηλοί. Δηλαδή υπάρχουν υγειονομικοί που παίρνουν κάτω από το μισθό, από τον κατώτατο μισθό πια, ο μισθός τους. Και ταυτόχρονα πρέπει και κίνητρα να υπάρχουν. Για παράδειγμα, αν υπήρχαν κίνητρα για γιατρούς στα νησιά, δεν θα είχαμε αυτή την κατάσταση σήμερα. Εγώ θα σας πω για τη Σαντορίνη, για παράδειγμα, ένα προχθεσινό περιστατικό που με πήραν οι γιατροί και μου λέγανε να νοσηλεύουν ένα Γάλλο τουρίστα και έναν Αμερικανό, οι οποίοι έχουν με COVID, έχουν υποκείμενα νοσήματα και το νοσοκομείο δεν διαθέτει καρδιολόγο, παθολόγο που είναι μονολόγο. Δηλαδή ουσιαστικά κανέναν από γιατρό από αυτούς που είναι αρμόδιοι να τους νοσηλεύουν. Και παίρνει οι πρεσβείες και ενδιαφέρονται και οι συγγενείς και δεν ξέρουν τι να τους πούν οι γιατροί. Τι να τους πούν, ότι δεν έχουμε γιατρούς να γίνουμε ρεζίλοι? Σε λίγο θα υπάρξει και ταξιδιωτική οδηγία ότι μην πάτε στα νησιά της Ελλάδος γιατί αν σας συμβεί κάτι δεν υπάρχουν γιατροί. Είναι φοβερό. Πρέπει να λυθεί. Και βλέπουμε τώρα νοσοκομεία στα μεγάλα αστικά κέντρα, στη Θεσσαλονίκη, αφού μιλάμε για Κεντρική Μακεδονία, όπως το Ιπποκράτιο, να μην έχει γιατρούς. Ναι. Αυτά δεν συνέβαιναν τουλάχιστον για τα. Κοιτάξτε τώρα να δείτε για το Ιπποκράτιο. Δεν είναι μόνο η μεταμόσχευση που χάθηκε. Δεν έχουμε αναισθησιολόγους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν μπορούν να γίνουν τακτικά και έκτακτα χειρουργία. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι που περιμένουν 3 χρόνια να χειρουργηθούν λόγω COVID, τώρα είναι αναγκασμένοι να περιμένουν κι άλλο. Και μην ξεχνάτε ότι για ένα μεγάλο διάστημα τα χειρουργεία του Ιπποκρατίου όπως και άλλα μετατράπηκαν σε μεθ κορονοϊού. Ναι. Για να πάω στο Βαγγέλη το Χριστόδουλο, Δυτική Μακεδονία, Βαγγέλη. Ναι, εντάχει κύριε Πρόεδρε, έχει ανοίξει και πάλι η κουβέντα για το ενδεχόμενο συγχωνεύσεων νοσοκομείων που είναι σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους. Υποεδίν, τι θέση έχει και εσείς προσωπικά επί του θέματος, επί της αρχής? Ακούστε, εγώ θέλω να προειδοποιήσω την κυβέρνηση γι' αυτό, ανεξάρτητα η θέση μας είναι αρνητική.
αλλά θέλω να προειδοποιήσω ότι τα νοσοκομεία δεν είναι τράπεζες ούτε εφορίες. Να μην τολμήσει να κλείσει νοσοκομεία από πόλεις, γιατί το κόστος που θα πληρώσει θα είναι πάρα πολύ ακριβό. Θα είναι δυσβάσταχτο για την ίδια. Γιατί τα νοσοκομεία, οι κάτοικοι τα θέλουν να λειτουργούν. Τουλάχιστον οι βασικές κλινικές. Τα νοσοκομεία δεν είναι να τα καταργούμε, να τα κλείνουμε, είναι να τα ενισχύουμε. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Το 2013 έκλεισαν 10 νοσοκομεία, εκ των οποίων τα 8 στην Αττική. Και το πληρώναμε τώρα με ράντζα. Γιατί ήρθε η πανδημία στη μέση, είναι όλα τα περιστατικά τα οποία είχαν εγκαταλειφθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα και τώρα όλα τα νοσοκομεία της Αττικής, τα μεγάλα, έχουν γεμίσει πάνω από 100 ράντζα. Άρα λοιπόν τα νοσοκομεία είναι απαραίτητα να υπάρχουν, να τα ενισχύουμε και όχι να λέμε όταν δεν έχουμε προσωπικό κλείνουμε το ένα για να ενισχύσουμε το άλλο. Γιατί μετά θα πάμε έτσι σαν να μην πω δηλαδή στο τέλος θα κλείσουμε και το άλλο για να ενισχύσουμε το άλλο και θα μένει ένα νοσοκομείο, ένα περιφέρεια. Έτσι. Πάω στον Νίκο το Σπιτσέρι και κλείνουμε. Νίκο. Εγώ απλά να προσθέσω ότι δεν είναι μόνο όσοι υγειονομικοί βρίσκονται σε αναστολή, είναι και αυτοί που θα τεθούν σε καθεστώς αναστολής όταν εκπνεύσει το πιστοποιητικό νόσησής τους. Δηλαδή η κατάσταση μόνο χειρότερη μπορεί να γίνει. Ναι, αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί οι αναστολές εργασίας αφορούν 7.000 υγειονομικό προσωπικό. Άλλο που τώρα οι 5.000 περίπου δουλεύουν με, ακούστε με, είναι σημαντικό, με πιστοποιητικό νόσησης ή αρκετοί από αυτούς για να μην βγουν σε αναστολή έχουν αναρωτική άδεια υποχρεωτικά. Δηλαδή η αναρωτική άδεια δεν θα την έπαιρναν με υπαρκτά προβλήματα υγείας. Θα ήταν στο σύστημα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε 2.000 αναστολές αλλά 5.000 όμως είναι είτε με άδειες αναρωτικές ή άλλες άδειες που διαθέτουν είτε με πιστοποιητικό νόσησης που σημαίνει ότι όλα αυτά έχουν ημερομηνία λήξης. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Πάω στη Δήμητρα τη Μακρή που έχουμε αντιδράσεις για τον Δήμο Δέλτα, για την παραχώρηση χώρου για να γίνει μια εκδήλωση από ακροδεξιές έτσι οργανώσεις. Δήμητρα. Ήταν μια κίνηση που έβγαλε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σήμερα. Αφορούσε μια την παραχώρηση αίθουσας του Δήμου Δέλτα εκ μέρους του Δημάρχου του Ιωαννίδη στο κόμμα του καταδικαστέντα από την Ελληνική Δικαιοσύνη για συμμετοχή και για ηγεσία στην τρομοκρατική οργάνωση της Χρυσής Αυγής του Ηλία Κασιδιάρη. Βεβαίως, ένα θέμα το οποίο προκάλεσε πολύ έντονες αντιδράσεις, που είναι ότι δεν μπορεί κάποιος δήμος να παραχωρεί χώρο για να γίνονται συγκεντρώσεις του κόμματος στο οποίο ανήκει και θέλει να περάσει και να ενισχύσει από εδώ εξής ο καταδικασμένος, όπως έχουμε πει, Ηλίας Κασιδιάρης. Για να βάλουμε στην κουβέντα την κυρία Λίνα Χατζηκυριάκου, η οποία είναι στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Δέλτα. Κύριε Χατζηκυριάκου, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τι πήγε να γίνει εκεί στο Δήμο Δέλτα? Για πείτε μας. Και εμείς το πληροφορηθήκαμε χθες συγκεκριμένα ότι παραχωρήθηκε το δημοτικό κατάστημα της Χαλάστρας προκειμένου να γίνει μια εκδήλωση του κόμματος το οποίο ηγείται ο καταδικασμένος για τις υποθέσεις της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης. Οπότε καταλαβαίνετε, θορυβήθηκαν και κάτοικοι της περιοχής από αυτή την εξέλιξη όταν είδαν τις ανακοινώσεις και εμείς κινητοποιηθήκαμε αμέσως γιατί θεωρούμε απαράδεκτο σε ένα δημοτικό κτίριο να γίνεται εκδήλωση από το συγκεκριμένο κόμμα, ειδικά μετά και την επίσημη καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης. Σας δόθηκε κάποια απάντηση από τη Δημοτική Αρχή, από το Δήμο? Είστε και Δημοτική Σύμβουλος εσείς. Ναι, ο Δήμαρχος, κοιτάξτε, τι σας είπαν? Ήρθα σε επαφή με τον Δήμαρχο, ο οποίος μου είπε ότι ο ίδιος δεν γνώριζε κάτι. Θα συνεδριάσει και το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το απόγευμα, που θα το θέσουμε και εκεί. Φαίνεται και η απάντηση του Δημάρχου είναι ότι δεν ήρθε κάποιο επίσημο αίτημα στο Δήμο, δηλαδή από τις υπηρεσίες του Δήμου να δοθεί άδεια. Ωστόσο είναι το ζήτημα ότι είναι ένα δημοτικό κτίριο, επομένως παραχωρήθηκε το συγκεκριμένο δημοτικό κτίριο. Τώρα η προσωπική ευθύνη
ποια υπηρεσία ή ποιο παράγοντα το παραχώρησε. Εντάξει, αυτό θα το διερευνήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο ναι, το απόγευμα. Θα δοθούν εκεί εξήγηση. Σίγουρα πάντως είναι μια εκδήλωση που ανακοινώθηκε σε ένα δημοτικό κτίριο, οπότε δεν θεωρούμε ότι αυθαίρετα έγινε. Κάποιος έδωσε άδεια για να γίνει. Και από αυτή την άποψη υπάρχει ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Για μετά τις αντιδράσεις του κόσμου και τις δικές σας, η εκδήλωση αναβλήθηκε, αναβάλατε? Δεν έχουμε ακόμα επίσημη ενημέρωση αν θα αναβληθεί. Εμείς όμως αυτό θα ζητήσουμε και το απόγευμα, ότι θα πρέπει να ανακληθεί η άδεια που δόθηκε και να μην γίνει συγκεκριμένη εκδήλωση. Να σας ενημερώσω κιόλας ότι ήδη προγραμματίζεται και κινητοποίηση αν και εφόσον γίνει εκείνη την ημέρα έξω από το δημοτικό κτίριο από τους κατοίκους της περιοχής ενάντια σε αυτήν την εξέλιξη. Για να δώσω το λόγο στην αδέλφω, στη Δήμητρα τη Μακρή από το Δίον και την Κεντρική Μακεδονία. Δήμητρα. Αυτή τώρα η προσπάθεια να γίνει η εκδήλωση έγινε υπηρεσιακά, δηλαδή αυτό ισχυρίζεται ο Δήμαρχος, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, δηλαδή ήρθε ένα χαρτί, κάποιος υπάλληλος το πήρε και αποφάσισε να δώσει από μόνος του το OK για να γίνει αυτή η εκδήλωση του κόμματος του Κασιτιάρη? Μας είπε ότι δεν γνωρίζει, σε μένα δηλαδή προσωπικά που ήρθε σε επικοινωνία μαζί του, ότι δεν γνωρίζει από ποιον και πώς δόθηκε άδεια για να γίνει συγκεκριμένη εκδήλωση. Νίκος Πιτσέρη. Δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψει κανείς αυτό. Ας ελπίσουμε να βρεθεί ποιος ήταν αυτός ο οποίος... Γιατί εδώ κάτι έγινε. Μπορεί ο Δήμαρχος να δηλώνει ότι δεν γνωρίζει και να είναι έτσι, αλλά κάποιος παίζει ένα παιχνίδι. Και παίζει ένα παιχνίδι με ένα καταδικασμένο για εγκληματική οργάνωση. Και αυτό δεν νοείται. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει. Να αναμένουμε να δοθούν οι απαντήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως μας είπε η κυρία Χατζηκυριάκου. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Πάω στον Νίκο το Σπιτσέρη, όπου έχουμε τα ελευθέρια της Χρυσούπολης, για να κλείσουμε και λίγο ευχάριστα. Νίκο. Ναι, 109 χρόνια πέρασαν από την απελευθέρωση της Χρυσούπολης. Έγιναν εκδηλώσεις. Είναι καλό να θυμόμαστε την ιστορία μας. Αυτά τα χώματα έγιναν ελληνικά 109 χρόνια πριν, τότε που διπλασιάστηκε η χώρα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καλό είναι όλα αυτά να τα θυμόμαστε. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ιητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Ξεκίνησαν και επίσημα οι προγραμματισμένες από το Δήμο Νέστου εκδηλώσεις για τα 109 χρόνια από την απελευθέρωση της Χρυσούπολης και της ευρύτερης περιοχής. Νεαπολίτων και Φιλιππισίων διδάσκαλων οικουμένης Αγλαϊσμά, εφροσύνος γερέρομαι του. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, έγινε η έπαρση της σημαίας με τον εθνικό ύμνο να παιανίζει η Φιλαρμονική του Δήμου Νέστου. Αμέσως μετά έγινε κατάθεση στεφάνων από το Δήμαρχο Νέστου Σάβα Μιχαηλίδη και τους λοιπούς φορείς. Μέρος του κοινοβουλίου, ο βουλευτής Καβάλας, κ. Μακάριος Λαζαρίδης.
109 χρόνια ελεύθερη Χρυσούπολη. Τιμούμε τους αγωνιστές εκείνης της εποχής, τους ανθρώπους που με τους αγώνες τους ζούμε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Ταυτόχρονα όμως στέλνουμε και ξεκάθαρο μήνυμα προς την πλευρά της Τουρκίας και στον πρόεδρο Ερντογάν, οι οποίοι επιχειρούν να αμφισβητήσουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η Ελλάδα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μεγαλώνει και διπλωματικά ενισχύεται και στρατιωτικά. Χρόνια πολλά. 109 χρόνια από την απελευθέρωση της Χρυσούπολης. Τιμούμε τους προγόνους μας, παραδειγματιζόμαστε από τους αγώνες που δώσανε. Χρόνια πολλά σε όλους και να αγωνιζόμαστε για την ελευθερία σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Χρόνια πολλά σε όλη τη Χρυσούπολη, 109 χρόνια λαμπρής ιστορίας, 109 χρόνια ελευθερίας και 109 χρόνια χρυσής ιστορίας, για να κάνουμε και ένα λογοπαίγνιο με το όνομα της πόλης. Η Χρυσούπολη ούτως ή άλλως διανύει περιόδους ακμής και νομίζω ότι η ελευθερία την οποία απέκτησε πριν από 109 χρόνια βγάζοντας από πάνω της τον βουλγαρικό ζυγό, επίσης υπήρξε η αφετηρία για μεγάλα πράγματα. Η Χρυσούπολη αυτή τη στιγμή παράγει, η Χρυσούπολη προσδίδει μεγάλη έγκλη και μεγάλη, αν θέλετε, μεγάλο μπραντ στην περιφέρειά μας συνολικά και στην περιφέρεια κοινότητα Καβάλας. Είμαστε περήφανοι που είμαστε εδώ, είμαστε περήφανοι που γιορτάζουμε τη χαρά των Χρυσοπολιτών και του χρόνου θα τα στρογγυλέψουμε, θα κάνουμε 110 χρόνια. Ήρθαμε σήμερα στην πόλη της Χρυσούπολης να γιορτάσουμε τα 109 χρόνια της απελευθέρωσης και προόδρου μιας περιοχής η οποία πραγματικά έχει κάνει τεράστια πρόοδο και στην αγροτική οικονομία αλλά και στον τουρισμό. Εύχομαι σε όλους τους συμπολίτες μας τα καλύτερα. Ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσει να προοδεύει η περιοχή, ώστε και όλοι εμείς να απολαμβάνουμε τη δυνατότητα που δίνεται από την περιοχή στην ανάπτυξη. Χρόνια πολλά σε όλους. Η Χρυσούπολη είναι ένας τόπος ιστορικός, το κέντρο ενός πλούσιου και έφορου κάμπου με τεράστια παράδοση και αυτό το βλέπουμε και στις φετινές γιορτές των ελευθερίων της Χρυσούπολης, όπου τιμώνται όλες οι ελληνικές φυλές. Και μπράβο στην τοπική αυτοδιοίκηση που πάντα είναι πρωτοπόρα σε αυτόν τον τομέα, στον τομέα της διατήρησης της παράδοσής μας και το συνδυάζει φυσικά με την απελευθέρωση της πόλης αυτής και της περιοχής μας, γιατί πάντοτε η παράδοση είναι αυτή που θα μας κρατήσει δυνατούς και όρθιους, ενωμένους και ελεύθερους. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώσουμε. Ελπίζουμε και σήμερα να βάλαμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Θερμές ευχές για ένα όμορφο βράδυ.